Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καθήκια, καλημέρα. Ξέρω αν θα σας πω καλημέρα στους κυρίους, στις κυρίες, θα κλείσετε το ράδιο και θα κοιμηθείτε. Εξάλλου και οι πολιτικοί σας βρίζουνε, σας κάνουν, σας ξεγελάνε, πάτε και τους ψηφίζετε. Άμα σας πω εγώ τι καλοί άνθρωποι που είστε, θα πούνε αυτός μας κοροϊδεύει, να πούμε, οπότε εντάξει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες περίπου, χαλαρά πλέον, με το air condition. Πού το ρε το αυτό, ανάτο εδώ είναι. Ωραίος. Αυτός ο Καμόρα, 28 βαθμούς ρε Καμόρα, κατέβας τους λίγο. Κατέβας τους λίγο ρε τους βαθμούς ρε. Ρε τον Καμόρα ρε, τι. Εγώ είμαι άνθρωπος, δεν μπορώ τη ζέστη να πούμε. Δεν μπορώ τη ζέστη. Βάλε με να παίζω στα χιόνια, ξέρω εγώ, στίβο να κάνω, να τρέχω, να κάνω δουλειές. Βάλε με να κοιμηθώ το χειμώνα σε 3 λεπτά με πήρω ύπνος. Άντε πάρε κοιμήσου τώρα. Τράβα στο σπίτι να πάει να κοιμηθείς. Μέσα 27 βαθμοί, έξω 52. Τι να πει, δε μου. Τυχεροί αυτοί που έχουν εξωγικά δεν τα πουλήσαν στους Ρώσους ακόμα. Κατάλαβες. Εντάξει, υπάρχει ακόμα το εξωγικό. Μην τα δίνετε τα εξωγικά, μην τα πουλάτε. Έστω και ένα ταυτό, πως εκεί πέρα, μια παράγκα να έχετε, αφήστε το εκεί πέρα παραδοσιακά. Κόψε και το ρεύμα και πες, μην το πουλάζε, σε κάνα κερατά Ρώσο να πούμε. Κράτα το εκεί το εξωγικό, ό,τι και αν είναι. Ποιος θα το πάρει, στο φάνε να πούμε για μια χούφτα δολάρια. Κράτα το εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι και 15. Και όποιος πεινάει τέτοια ώρα, ξέρω υπάρχουν άνθρωποι που πεινάνε τέτοια ώρα. Υπάρχουν και τέτοιοι. Τώρα στον Κρόνο εκεί που ήμουν στη γειτονιά, τράβηξε ένας καμιά 72 χρονών με 2 εμφράγματα, τραβάει 3 τσίπουρα να πούμε. Του λέω ρε Αυλονίτη, ίδιος Αυλονίτης είναι ο ηθοποιός. Λέει φίλε, Λαχιοπόλης παλιός. Μόλις σταμάτησε τη δουλειά με τα λαχεία, ξέρεις όσο περπατούσε και τα λοιπά, οι αρτηρίες ανοιχτές και τα λοιπά, σταματάει στα 67-68 να πούμε τα λαχεία, έγινε σαν το βόδι να πούμε και τα λοιπά. Πάρ το ένα έμφραγμα, πάρ το άλλο έμφραγμα. Του κάνα κάτι μπαλονάκι εκεί, κάτι αερόστατα τον βάλα και τα λοιπά. Τραβάει 3 τσίπουρα σήμερα. Με μεζέ να πούμε. Μεζέ στη δαμπιαγκούρη, ντομάτα, ελιά, κάνα αλμυρό και τα λοιπά. Του λέω είσαι τυχερός ρε, πώς το λέω. Άκου να δεις. Του λέω είσαι τυχερός. Γιατί ρε μου λέει. Γιατί θα πεθάνεις εφημιδίως ρε, του λέω. Σήμερα κοντά μας είναι ο Γρηγόρης ο Σαμλίδης. Μια νέα φυσιογνωμία στον χώρο της ραδιοσκηνοθεσίας. Εγώ στο δρόμο αν ήμουν ας πούμε ασφαλίτης θα τον έπαιρνα τα στοιχεία για να είμαι ειλικρινής. Ξέρετε άμα δείτε στο δρόμο σε κάνα Σκόντα Οκτάβια, σε κάνα Νισάν Πριμέρα, δύο τύπους να πούμε μόνους τους κατά τη μία ώρα τη νύχτα, να ξέρετε. Οι γκέι είναι, οι λακαμάδες είναι, οι ασφαλίτες είναι. Τέταρτη αυτή δεν υπάρχει. Δυο φελείς στο δρόμο μία η ώρα τη νύχτα σε αμάξι τύπου Σκόντα Οκτάβια 5 να γυρίζουν σαν τις άδικες κατάρες γύρω-γύρω. Κατάλαβε τα πούμε. Κατάλαβε. Ποιο άλλο είναι ο Θανάσης ο Σερσέμης. Το Σερσέμης από πού βγήκε, είναι παρατσούκλι και έγινε επίθετο. Όχι. Γιατί στη γειτονιά, άμα είχαμε κανέναν ο οποίος έκανε παλαβομάρες, το λέγαμε Σερσέμη. Και μένα καμιά φορά η δασκάλα Σερσέμη με έλεγε στο δημοτικό. Ναι. Γιατί δεν μπορούσα να βάλω τον μπουφάν. Το έβαζα τα δύο χέρια σε ένα μανίκι. Είσαι Σερσέμης με έλεγε. Τέλος πάντων, το ξεπέρασα. Μην τυχόν και το αλλάξεις, γιατί υπάρχουν μερικοί που έχουν θέμα με τα επίθετά τους. Κάποιος άλλαξε το επίθετό του γιατί το λέγανε Τσιμπούκα. Όταν παντρεύτηκε λοιπόν τη γυναίκα του, τη λέγανε η κυρία Τσιμπούκα. Και είχε πρόβλημα αυτή, κατάλαβες. Τη κοιτούσαν όλοι στο στόμα. Ένα το λέγανε Μαλακίδη στο επίθετο, πραγματικό της είναι αυτό. Και δεν το άντεξε, και τι το έκανε, Ραπτόπουλος. Δεν το έχω κάνει, εγώ άλλος το έχει κάνει. Από τον Άνα στον Καϊάφα δηλαδή. Δηλαδή να σε λένε Ραπτόπουλος σήμερα και να σε φωνάξει ένα στον δρόμο, Ραπτόπουλος. Ναι. 4 τουλάχιστον θα έρθουν να σε χτυπήσουν. Έχω ένα ξάδερφο τον Βασίλη τον Ραπτόπουλο, χημικός, μηχανικός, αριστούχος. Δουλεύει σε μια εταιρεία καταπληκτική, δεν κάνω διαφήμιση. Τον ορμήξαν 6-7 φορές. Τον περάσαν για μένα. Είχε και κοντό το μαλλί και τα λοιπά. Μοιάζουμε κιόλας και τα λοιπά. Και στο τέλος άφησε χέτη.
Άφησε μαλλί για να μην τον ορμάνε. Ρε παιδιά, τι φταίω εγώ, λέει. Πείτε του, λέω, τι φταίω να πούμε. Είναι ένα βενζινά αργιανό και τον κολλάει. Πε το ρε, τον κάνω, φω να τον κάνω. Λέω, πε το, θα πάω να το ανατινάξω το βενζινάδικο. Με κολλάει πολύ ο βενζινά. Θα πάω με το κόρτομπα εκεί πέρα, λέω, και θα τα κάνω παρανάγουν. Λέει, δεν μπορώ να τα πω αυτά, ρε, με λέω, Βασίλη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων. Ξεκινήσαμε για το φαγητό, έτσι. Και 18 και 59 και 20. Για το. Τη λιβερά, θέλω να πω. Ντέλιβερα. Λοιπόν, αν μαζεύκαν τίποτα χαχόλιδες στην παρέα σας, τίποτα σερσέμιδες και σερσερίδες και δεν συμμαζεύετε, και σε λένε να πάμε κανένα γύρα, να πάμε κανένα πίτσα και τα λοιπά, έχετε δύο τι να κάνετε. Ή να ψάξετε να βρείτε εκεί πέρα τα χαρτιά που σας έχουν μοιράσει δεξιά και αριστερά. Ή να ψάξετε να τα βρείτε, να τα έχετε βάλει σε κανένα τηλεφωνικό κατάλογο μέσα, να πούμε. Να τα έχετε πετάξει, να έχετε σκουπιστεί στην τουαλέτα γιατί σας τελείωσε το χαρτί υγείας και τα λοιπά. Το έχω κάνει εγώ αυτό. Μου είχε τελειώσει το χαρτί υγείας. Είχε πάρει να πούμε κάτι, αυτά πως τα λένε, που δίνουν για τους γύρους και τα σάντους και τα λοιπά. Τέλος πάντων, έχεις αυτές τις επιλογές ή να μπεις στο deliveras.gr. Σώθηκες. Σώθηκες γιατί μπορείς να γουστάρεις οποιαδήποτε γεύση, και άμα είσαι και σημείο G στον ουρανίσκο, γιατί δεν έχει μόνο η γυναίκα σημεία G στο πιπί της, και στον ουρανίσκο έχουμε εμείς σημεία G. Και το σημείο G του ουρανίσκου μου το έμαθε εμένα ο κόκκινος. Μπαίνεις λοιπόν στο deliveras.gr. Επιλέγεις το εστιατόριο που θες και γουστάρεις στην περιοχή που σε βολεύει. Κάνεις την παραγγελία σου online στο λεπτό, εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίες μέσω τηλεφώνου. Θες να κάνεις, να πούμε, τον μπρούκλι, πάρε μια σαλάτα. Γουστάρεις πίτσα, να πούμε, με μπυράκλα αλφα εθνικής κατηγορίας. Χτυπάς, να πούμε, στο εστιατόριο, στην πιτσαρία της γειτονιάς. Μπαμ, 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 ο ντελιβαράς σε έχει όλα τα στοιχεία. Θες να φας σαβούρα, θες να φας, ξέρω εγώ, χωριάτικο, λουκάνικο, τζουμαγιάς, με αυτό μέσα, πώς το λέμε, με το σκόρδο, ό,τι γουστάρεις. Deliveras.gr, εντάξει, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Ο Κάμερον πήρε τηλέφωνο τον Τσίπρα και του λέει, ρε φίλε, τι θα γίνει. Του λέει ο Τσίπρας, θα σου εξηγήσω εγώ το όνειρο, του λέει, ρε Κάμερον. Αυτοί οι φελοί οι δικοί μου ψηφίσαν, να πούμε, στο δημοψήφισμα όχι. Εγώ το μετέτρεψα σε ναι, μετέτρεψα τα μόλις σε γραμμάρια. Κατάλαβες. Πόντα ένα σάντιμετ τετράγωνο, διαγράφουμε το σάντιμετ τετράγωνο δια σάντιμετ και μένουν σκέτα πόντ. Του λέω, Κάμερον, έτσι θα κάνω. Ναι, λέει, εγώ στη χημεία ήμουνα, λέει, και στη φυσική αριστούχος, λέει. Ήταν ο Τσίπρας, θα πούμε, κατάλαβες. Δηλαδή, τι έκανες, του λέει, ρε, ο Κάμερον. Ενά, λέει, επειδή λέει, χωστάνω αυτά τα τηλεοπτικά κανάλια ένα δισεκατομμύρια ευρώ, δεν πληρώνουν τίποτα, να πούμε, κτλ. Τους είχα στο χέρι, να πούμε, τους είπα, δεν θα σας δώσω άδειες, το πιστέψαν αυτοί οι ηλίθιοι, λέει, τους τρομοκράτησα, λέει, εγώ κτλ. Ναι, και τι έγινε. Ένα, έβαλα την τρέμε εκείνη την ασχημομούρα με τη Στάι, να πούμε, αυτή που είναι 70 χρονών και θέλω να το παίζει, να πούμε, 30. Είναι η γιαγιά της BB Boa, αλλά νομίζω ότι είναι η BB Boa αυτή, να πούμε, κατάλαβε, τη Στάι. Έβαλα, ξέθαψα και τον Καραμαλή εκεί στη Ραφίνα, να πούμε ότι όλοι λέγανε ναι. Όλοι λέγανε ναι, πρέπει να γίνει ναι και τα λοιπά. Την ψωνίζουν μέσα στη σερσεμάδα τους οι Έλληνες και ψηφίζουν όχι, αλλά εγώ το μετέτρεψα. Και τι έγινε, λέει. Εκεί το όχι, λέει, του Κάμερον, να πούμε, που είπα εγώ, ο Τσίπρας, όχι, το έκανα, λέει, ναι. Και λοιπόν, λέει, βγήκα, λέει, πρωθυπουργός και δεν άνοιξε, λέει, μύτη. Δηλαδή τι, δηλαδή είναι μαλάκες, λέει, ψηφοφόροι, λέει, στην Ελλάδα. Αυτό είπε ο Τσίπρας, είπε ο Τσίπρας στον Κάμερον. Εγώ δεν εμπλέκομαι σε αυτά τα πράγματα. Απλά έμαθα, ας πούμε, από ένα πολιτικό φίλο μου, ο οποίος εκεί μπαίνει εκεί βουλευτής, γίνεται υπουργός, το διώκουν, πάει σε ένα κόμμα, πηγαίνει σε ένα άλλο κόμμα, ονόματα δεν λέμε, να πούμε. Φίλος, Εβραίος κιόλας, μου είπε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, καλά, το έβαλα 24/6/16. Σημαντική μέρα σήμερα. Σαν σήμερα, τι να γίνει αύριο, 24 Ιουνίου, θα κάνει ο Άρης αύξηση με το κου κεφαλαίου. Αν κάνει. Διότι υπάρχει πιθανότητα αύριο να βάλει 300.000 ευρώ. Όχι ο Καρυπίδης, ο Καρυπίδης δεν πιστεύω να έχει τόσα λεφτά. Θα βάλει ο Νύκταρης. Ξέρετε ποιος είναι ο Νύκταρης? Αυτός που είχε πλακώσει το ξύλο τον Κούγια. Αυτός που, ο οποίος κουνηθεί το μαρινάκι, είναι κάτι δική του εκεί πέρα και τον φιλάνε κτλ. Δηλαδή, μην μπλέξεις. Αυτός λοιπόν, ο οποίος έχει και τα Χανιά και τα λοιπά και δεν κουνιέται ρούπι εκεί κάτω και τα λοιπά, κριτικός τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτοί έχουν δικούς τους νόμους εκεί, δεν μασάνε, να πούμε. Είναι κουμπάρος του Καρυπίδη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Να ξέρετε,
ποιον κάνετε κουμπάρο και ποιαν κάνετε κουμπάρα. Το ξέρεις το κάτσε κάτω από την μπάρα και κάτσε πάνω από την κουμπάρα το άλλο το. Είναι άλλο, ναι. Ποιον κάνεις κουμπάρο και ποια κάνεις κουμπάρα. Αυτά τα κουμπαρλίκια που δεν κρατάνε και πολύ. Ξέρεις τώρα, πρέπει να τα κάνεις για συμφεροντολογικούς λόγους. Πάντως όποιος έκανε κουμπαρλίκι ήταν φίλος, ρε παιδί μου, ο ένας με τον άλλον. Και παντρεύεται ο ένας και μετά λέει ο άλλος, ρε φίλε, δεν με παντρέψεις. Βεβαίως, του λέει, χαρές, πασχαλιές κτλ. Λόγω των γυναικών τους, σε 5 μήνες, 6 μήνες, χαλάει κουμπαριά. Άρα λοιπόν, κουμπαριά δεν θα κάνετε οι φίλοι μεταξύ σας για να μην χαλάσετε τη φιλία σας. Όποιος φίλος πάντρεψε φίλο, τους πήδηξαν τη σχέση οι γυναίκες τους. Εμείς στην παρέα έχουμε μια παρέα 8 ατόμων, οι οποίοι είμαστε από το Λύκειο μαζί. Από το Λύκειο. Από το σχολείο, ρε παιδί μου. Όταν ήμασταν 25 χρονών, κάναμε την πρώτη, ας πούμε, συνάντηση. Κάναμε την πρώτη συνάντηση, βρεθήκαμε, ξέρω εγώ, κτλ. Έφερε ο ένας την κόμενά του τότε. Ήταν καμιά 6 άντριδοι εμείς, την κόμενα του αλουνού. Δεν αισθανόταν αυτός καλά, εμείς δεν αισθανόμασταν καλά. Η κόμενα δεν αισθανόταν καλά, σαλιάριζε με τον άλλον, κοιτούσε ένας τον άλλον, κοροϊδεύα εγώ. Πάμε την άλλη μέρα, λέω, ακούστε κάτι. Μου το είχε πει ένας θείος μου αυτό. Ο θείος Μπελελής. Ο θείος Μπελελής, παλιός ράφτης, παοξής. Έραβε τους παίκτες του ΠΑΟΚ παλιά. Θείος Μπελελής. Μούτρο, παοξής. Σκοτωνόταν για τον ΠΑΟΚ. Αυτός και ο θείος μου ο Σίμος. Αυτοί οι δυο ήταν οι χούλικαν της εποχής του ΠΑΟΚ. Ο Μπελελής με το θείο Σίμο. Ο αδερφός του πατέρα μου, ο θείος Σίμος. Συγχωρέθηκαν και οι δύο. Τέλος πάντων, και βρεθήκαμε εκεί σε ένα μέρος που ήταν και αυτός εκεί, έκανε βόλτα. Του λέω, πού πας, ρε, μου λέει. Να, λέω, έχω συμμαθητές, λέω, βόλτα, λέω, και τα λοιπά. Λέει, πόσα χρόνια έχετε που σταματήσατε, λίγα, λέω, και τα λοιπά. Σου δώσω, λέει, μία συμβουλή. Λέω, εγώ πάντα ακούω από τους μεγαλύτερους συμβουλή. Δεν κάνω τον έξυπνο. Δεν είμαι κόκκινος, λέει, που τα ξέρει όλα. Εγώ τις συμβουλές, ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερους που έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία, εγώ τις δέχομαι. Λοιπόν, λέει, για να κρατήσετε τη φιλία σας, λέει, δεν θα πρέπει οι επουδενοί, τις γκόμενές σας, τις γυναίκες σας αύριο, τις αραβωνιαστικές σας, να τις φέρετε σε επαφή. Θα βγαίνετε, λέει, μόνοι σας. Λέω, σοβαρά μιλάς? Χαϊβάνι, εγώ 20 χρονών, 22 χρονών. Λέω, τι λέει αυτός, λέω, και τα λοιπά. Τελικά διαπίστωσε ότι ο συγχωρεμένος, ο Μπιλιλής, είχε να πούμε δίκιο. Και από τότε λοιπόν έχω θέσει ένα όρο, εγώ 25 χρονών, ανήπαντροι ήμασταν όλοι τότε, κανένας δεν είχε παντρευτεί. Και είχα πει, όταν βρισκόμαστε, δεν θα παίρνουμε τις αραβωνιαστικές μας, τις γυναίκες μας, αύριο μεθαύριο, ή τις φιλινάδες μας. Και από τότε διατηρήθηκε μια φιλία πολλών ετών. Διατηρήσαμε αυτό το σκηνικό. Άρα λοιπόν θα προσέχετε τα κουμπαριά σας. Ο Καρυπίδης προφανώς έκανε τον νύκταρη κουμπάρο, γιατί ήθελε να έχει ισχυρούς ανθρώπους οικονομικά και στη νύχτα, άμα ξεμένει από λεφτά, να παίρνει από τον έναν, ξέρω εγώ, να έχει να κινείται. Είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κάτσουν με 1000 ευρώ, 1500 ευρώ. Θα χρωστάνε πολλά λεφτά ή θα έχουν πολλά λεφτά, θα κινούν, ας πούμε, τα χρήματα θα κινούνται πάρα πολύ έτσι γρήγορα, με ταχύτητες του φωτός κτλ. Έτσι λοιπόν ο Άρης αύριο στην ελεημοσύνη του κυρίου Νύκταρη, κάντε μια προσευχή να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα ο κύριος Νύκταρης στον Άρη. Θα είναι μεγάλη έκπληξη να σκάσει ένα 200 ο κύριος Καρυπίδης, όπως ακούγεται στην πιάτσα, οι φίλοι του κύριου Καρυπίδη. Θεωρείται μεγάλη έκπληξη να βάλει άλλους λεφτά παράγοντας. Ήταν να μπει ο Αρβανιτίδης, ο γιος τον πήρε ο πατέρας του από το λαιμό, του λέει, Νικολάκη, άσε, 25 χρονών, 28 χρονών, ακόμα να μου είσαι κουτάβι, δεν ξέρεις, του λέει. Όταν θα φτάσεις, του λέει, το Ντιξάν να το κάνεις ποτάσα και να το πουλήσεις, τότε έλα να μιλήσουμε, του λέει, Νικολάκη, γιατί μέχρι τώρα, Νικολάκη, είσαι κουτάβι. Το κουτάβι ήθελε να βάλει λεφτά στον Άρη, αλλά ο μεγάλος, πονηρός, να πούμε, μάγκας, μούτρο, παλιό, του λέει, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Γιατί πρέπει να μπουκάρεις, του λέει, τη στιγμή όπου το σωματείο θα είναι πολύ απαξιωμένο. Δηλαδή, όχι ότι δεν είναι, αλλά αυτοί τώρα ελπίζουν αυτό και τα λοιπά. Θα προσέξουμε, του είπε ο Αρβανιτίδης του Νικολάκη. Και ο Νικολάκης, επειδή τα λεφτά δεν τα έχει αυτός, τα έχει ο μπαμπάς, έκανε πίσω. Μουσική διάλειμμα. Έχετε μηνύματα εσείς? Μηνύματα έχετε στον υπολογιστή σας? Όχι ακόμα. Ωραία, άρα δίνετε τα μηνύματα. Δεν φταίει ο υπολογιστής. Εγώ φταίω που δεν τα λέω καλά. Λοιπόν. Διάλειμμα και θα πούμε, λέει, για Euro, θα πούμε για τη μεγάλη Παοκάρα, η οποία
κάνει μεταγραφές, αλλά μεγάλη μεταγραφή ακόμα δεν έχει κάνει αυτή τη μεταγραφή της υπέρβασης. Θα πούμε για τον Ηρακλή, για τον Βέλιο. Μου είπανε σήμερα, μου σφυρίξαν, δεν έφυγε λέει σήμερα ο Βέλιο. Την Κυριακή θα πάει να υπογράψει και πιθανόν λέει το στείλουν, λέει δανεικό πίσω στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, θα τα πούμε, θα τα πούμε. Μπαίνουμε με το Σαμπλίδι, με τους ήχους του. Ο Σερσέμις είναι πρώτη μέρα τώρα, τον βλέπω να πούμε πρώτη μέρα στη δουλειά. Πώς το λένε, ένα ψιλοψάρι να πούμε. Το ξεψαρώσουμε, πού θα πάει. Δεν είναι το σωστό. Γιατί στο στρατό ξέρεις τι γινότανε. Ο κομπλεξικός ο Έλληνας, όταν πήγαινε κανένας νέος. Ναι. Εγώ όταν ερχόταν νέοι, του έλεγα θα μπω εγώ υπηρεσία. Ναι. Μη στεναχωριέστε. Δηλαδή στον αδύνατο να κάνεις το μάγκα δεν γίνεται, στο ψαρωμένο κτλ. Έχω παίξει μπουνίδια, ρε φίλε. Πω, έχω ανοίξει μύτες, μου έχουν ανοίξει μύτες. Τι τέλος πάντων. Μη μασάζε, μαλακά. Πρώτη μέρα να πούμε. Μασάζε να πούμε. Και μονοφόπεδο. Τρόμπα. Λοιπόν, εγώ νόμιζα αδέρφια ήσασταν. Έτσι μοιάζεται, δεν είναι. Ναι. Αναρχικό, κομμουνιστικό, αυτές φάτσες, ναι. Λοιπόν, η μόνη περίπτωση να μην βάλει το 1,2 Καρυπίδης είναι να του στήσετε καρτέρι για να βρίσκετε να γράφετε προβλήματα για τον Άρη. Σήμερα ο Άρης αποκτά ιδιοκτήτη. Αμ δε που αποκτά ιδιοκτήτη. Λοιπόν, κοίτα να δεις, φίλε. Μάθε να ακούς αυτά που γίνονται και όχι αυτά που θέλεις να γίνονται. Το ρεπορτάζ για τον Άρη λέει ότι ο Καρυπίδης έχει πρόβλημα αρεστού. Έψαχνε να βρει δηλαδή δυνατό συμπαίκτη για να κάνει την αύξηση. Βρήκε στον Νύκταρ. Ο Νύκταρ είναι δυνατός, αλλά όχι για να βάλει ένα 200. Έτσι έμαθα εγώ στην πιάτσα. Είναι γερό χαρτί, είναι δικτυωμένος. Τα ξέρετε τα κόλπα τώρα με στο ποδόσφαιρο. Και δεν ξέρω αν πρέπει να προβληματιστεί ο Αριανός ή να χαρεί, αλλά αν βάλει αύριο ο Καρυπίδης 300 ή 250 ή 400 χιλιάρια, νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ιδανικά για σένα που στέλνεις το μήνυμα 779. Και να έχετε και υπόψη σας οι Αριανοί, για να μην ξημερωθείτε αύριο και βρεθείτε προεκπλήξεως να πούμε, ότι αναμοχλεύει ξανά ο Άρης το άρθρο 99, να πάει δηλαδή με την παλιά ΠΑΕ, με τα χρέη και τα λοιπά, αυτό που θέλει δηλαδή ο Σκόρδας. Με άλλα λόγια, μπορεί ο Σκόρδας να κατορθώσει και να κάνει το δικό του, ρε παιδί μου, ο Ματθαίου και οι άλλοι να σώσουν τα σπίτια τους, περιουσίες τους, να ξανανοίξουν ο λογαριασμοί τους. Γιατί πιστεύει ο Σκόρδας, ο Ζαμπέτας και ο Βοσκόπουλος και ο Πουλόπουλος εκεί, όλοι αυτοί οι μπερδεμένοι που ανακατευτήκανε με τον Άρη και τον διαλύσανε, να πούμε, τροποντινά. Το άλλο το Playmobil, ο Αθανασιάδης εκεί, ο φίλος των οργανωμένων της εποχής εκείνης, γιατί φάγανε το Σκόρδα για να φέρουν τον Αθανασιάδη. Αυτά είναι τα καλά των παρατρεχάμενων γύρω-γύρω από τις διοικήσεις, να πούμε έτσι. Αυτά τα λέω για να γίνομαι αντιληπτός. Μη σας φανεί παράξενο δηλαδή, ψάχνουν να βρουν την παλιά εταιρεία κτλ. Να τα έχετε αυτά υπόψη σας, να έχετε στο νου σας ότι μπορεί να έρθει το καλύτερο σενάριο, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι μπορεί να έρθει και το χειρότερο σενάριο. Εγώ πάντα στο μπροστινό μέρος μου βλέπω το χειρότερο σενάριο και στο πίσω μέρος του μυαλού μου έρχεται το καλύτερο σενάριο. Ιστροπών, αν έρθει το καλό σενάριο, τότε να είμαι πολύ ευτυχής. Δηλαδή, το λέω, θα πάνε τα πράγματα στραβά. Έτσι ώστε αν πάνε τα πράγματα στραβά, να είμαι οργανωμένος ότι πήγαν στραβά τα πράγματα. Αν όμως έρθουν βολικά, δεξιά, όμορφα, ξέρω εγώ, τακτοποιημένα, τότε στο πίσω μέρος του μυαλού λες, μπράβο ρε παιδί μου, ωραία ήρθαν τα πράγματα και δεν το περίμενα εγώ. Δηλαδή, στη ζωή δεν πρέπει να είσαι ούτε αισιόδοξος. Αν είσαι να είσαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, καλύτερα να είσαι απεσιόδοξος. Η αισιοδοξία πολλές φορές τίνει τον άνθρωπο στη θλίψη. Σας το λέω εγώ που τα έχω περάσει. Η αισιοδοξία η πολύ τίνει τον άνθρωπο προς την θλίψη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα έχουμε αυτή τη μύρλα και το ότι όχι τα πράγματα θα έρθουν στραβά και δεν κάνουμε τίποτα. Όχι! Εμείς θα κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει να τα κάνουμε. Θα δώσουμε μάχη για το καλύτερο, πιστεύοντας ότι το καλύτερο είναι πολύ δύσκολο να έρθει. Αυτή είναι η φιλοσοφία δικιά μου. Δίνω μάχη μεγάλη. Δεν βλέπω αισιόδοξα τα πράγματα γενικότερα, αλλά ό,τι αισιόδοξο γίνεται το χαίρομαι πάρα πολύ. Στη ζωή λοιπόν αυτή τη ρουφιάνα αριανή φίλαθλη, η ζωή αυτή έχει 9 λύπες και μία χαρά, η οποία δεν κρατάει και πολύ. Οπότε να είστε προετοιμασμένοι αύριο ο Μίστερ να μην βάλει το 1-200 για να μην βρεθείτε προεκπλήξεως και το βράδυ Παρασκευιάτικα που ο κόσμος θα πηγαίνει Χαλκιδική, αρχίζετε και καυγίζετε σαν τα σκυλιά της Ιερουσαλήμ. Σας προετοιμάζω εγώ. Παρακάλα να μην βάλει το 1,2.
γιατί θα τα βάλει και το βράδυ θα έχει τηλέφωνα μόνο από Αριανούς. Λέει 779. Εγώ παρακαλάω ρε φίλε να τα βάλει για να έχω τηλέφωνα από Αριανούς. Εντάξει, να τους πάρω πελάτες τους Αριανούς. Για και τους έχουμε χάσει τους Αριανούς, τους καημένους, οι οποίοι δεν έχουν λόγο να ασχοληθούν. Έκανα Βλαχόπουλο, ακούνε, ξέρω και τα λοιπά. Ραπτόπουλε, είμαι 20 χρονών και έχω 210 χοληστερίνη. Καμιά συμβουλή για διατροφή, άσκηση, δώσε μου. Φίλε, αν είσαι 20 χρονών και έχεις 210 χοληστερίνη, αυτό μπορεί να είναι και του DNA σου, έτσι. Καλά έκανες και έκανες τις εξετάσεις και αυτό που σε συμβουλεύω είναι η αναερόβια, η αερόβια άσκηση. Δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση θα βάλεις ή το γυμναστήριο ή κάποιο άθλημα, τέλος πάντων κάτι το οποίο θα σε κάνει να περνάς ευχάριστα τη μέρα σου. Αν θες βάλει και ομαδικό άθλημα, πάνε παίξε 5x5 ή 8x8 για να έχεις και παρέα, μην έχεις τη μοναχικότητα τη δική μου. Τρέξιμο στο διάδρομο, κολυμπάει το μωρό στην πισίνα, πας κάνεις τα βάρη, οι άλλοι πίνουν καφέδες, ξαναπάς ξέρω εγώ μέσα, έχει μια μοναχικότητα αυτό. Και το άλλο είναι ότι θα πρέπει να σταματήσεις λίγο τη σαβουροφαγία. Τι είναι η σαβουροφαγία? Η καθημερινή χρήση κρέατος τηγανιτού, πατάτας τηγανιτής, αλκοόλ και κοκακόλες. Όλα είναι όμορφα, όλα χρειάζονται στη ζωή. Όχι όμως στο μέτρο που τα κάνει ένας 20χρονος, γιατί τα κάνουμε και εμείς κακές διατροφές. Αυτό σε συμβουλεύω. Ραπτόπουλε, τι λέει φέτος, θα σε δούμε καθόλου στο Αλόχα που διαφημίζεις? Ήταν αυτό το Σάββατο αυτό στο Αλόχα, αλλά βρήκαμε μια παρέα, θα πάμε κάπου εκεί κοντά. Μάλλον μέσα στον Ιούλιο θα σκάσω μύτη στην Αλόγα, μαζί όμως πάντα με τον φίλο μου τον Ραγκάτσι. Και σίγουρα πιθανόν και με τον κολλητό του Ραγκάτσι, το Μαύρο Πιτ. Ποιος είναι ο Μαύρος Πιτ? Αυτά θα σας τα πει ο ίδιος ο Ραγκάτσις. Εγώ φίλε δεν είναι τι παρακαλάω. Παρακάλα να, να βάλει το 1,2 κτλ. Εγώ φίλε βλέπω τα πράγματα πως έχουν στη λογική τους εξέλιξη και ποια είναι η κατεύθυνση αυτή τη στιγμή του ρεπορτάζ. Δηλαδή το ρεπορτάζ του Ηρακλή λέει ότι ο Παπαθανασάκης παίρνει βοήθειες από Αθήνα, πουλάει το Βέλιο στην Νότιγχαμ, το πάει ο Ολυμπιακός το Βέλιο δανεικό, τον παίρνει από την Νότιγχαμ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Λέει ότι έψησε τους κατσαμπίδες, έψησε να πούμε τους πώς τους λένε τους άλλους, τους τζιάριδες και τα λοιπά. Η θύρα 10 φωνάζει, ξέρω εγώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα φωνάζει η θύρα 10 και το τι θα κάνει η θύρα 10. Θα έχει ιδιαίτερη έτσι, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, ιδιαίτερη γοητεία το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Του Τζιάρης και Παπαθανασάκης, λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, ο κτηνίατρος, έδειξαν το μέλλον, ασπίδα προστασίας από βετεράνους, ευρείας αποδοχής από τον κόσμο. Τι λες μωρέ γιατρέ, ποια είναι ευρείας αποδοχής από τον κόσμο, αφού οι οργανωμένοι δεν τους θέλουν και αφού ξέρεις ότι ο κόσμος του Ηρακλή είναι οι οργανωμένοι. Ο φίλος μου ο Νίκος από τα Γιαννιτσά μου λέει: Κωστή στις προπονήσεις γίνεται σκοτωμός. Παλιοί νέοι χαμός για μια θέση στον ήλιο. Είδα μάτια που γυάλιζαν για διάκριση. Είδα και κάποιους με παραπανήσια κιλά όμως. Δεν τους ρουφιανεύει. Απλά λέω ότι είδε κάποιος με παραπανήσια κιλά. Εντάξει. Φαντάζομαι. Ο ένας θα ήταν ο Σκόνδρας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά τα κορμιά, τα βαριά, σίγουρα θα είναι αυτά τα οποία. Το Βελίδι σίγουρα μπορεί να είδε. Σου πω εγώ τα άτομα. Βελίδι ήταν ο ένας. Αρκουδόμαγκας. Γομάρι να πούμε. Παίρνει εύκολα κύριε. Πώς, τι, δεν ρουφιανεύω, όχι. Ο άλλος ήταν ο Σκόνδρας. Βαρύ κορμί, φαρδής, δυνατός, στήθια μπροστά, χέρια, ποδάρες, πλατάρες, μητάρες, αυτάρες. Αυτά τα κορμιά παίρνουν εύκολα, εύκολα κιλά. Μετά ποιος μπορεί να ήταν, ας πούμε, αυτός που μπορεί να έχει κιλά πολλά? Ο Χαρίσης. Ο Χαρίσης με τους ξηρούς καρπούς, χράτς, χρούτς, χράτς, χρούτς. Αυτός ήταν ο τρίτος. Δεν ξέρω Νίκο από τα Γιαννιτσά, δεν μου τα έστειλες εσύ τα ονόματα. Εγώ σου λέω τρεις που υποψιάζομαι. Υποψιάζομαι ότι έχουν. Λοιπόν, η διαχείριση του γλυκού από τον Ίβιτς, μου στέλνει πάλι ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, ο οποίος παρακολουθεί τις προπονήσεις για λογαριασμό δικό μου. Η διαχείριση λοιπόν του υλικού του Ίβιτς, μάλλον η διαχείριση του υλικού από τον Ίβιτς είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Και το μοντάρισμα θα είναι μια δίκοπη και επικίνδυνη ιστορία. Ίσως θα χρειαστεί και περισσότερο χρόνο να πούμε. Λοιπόν, αυτοί φαίνονται, λέει ο γιατρός, είναι μειονότητα για τους οργανωμένους του Ηρακλή, λέει. Αυτοί λέει που φαίνονται είναι μειονότητα οι οπαδοί.
Ποιοι, λέει, αυτοί που σε συλλαλητήριο δεν διέκοψαν την κυκλοφορία στην οδό Μητροπόλεως, λέει, καθορίζουν τα θέματα του Ηρακλή. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, Νίκος από Γιαννιτσά. Πολλές ομάδες κάνουν ουρά για δανεικούς παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Χαμός. Θα είδε αυτός τίποτα εκεί. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θέλει τέρμα, τερματά, στόπερ ψηλό γρήγορο και φόρο ολοκληρωμένο αγαπημένο σύστημα του Ίβιτς, το 4-3-3 χωρίς δεκάρι. Άρα, καλά λέγαμε ότι τον Μπέλκα δεν το γουστάρει. Έχουμε γραμμές. Έχουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές. Εγώ λέω να τις ανοίξουμε σιγά σιγά. Πώς? Α, του δείχνεις τα κόλπα. Ναι, πολύ ωραία. Δείξτε τα του μικρού, θα πάρει χαμπάρι αυτός. Μια, δυο, τρεις, την τέταρτη θα κάνει και τα λάθη του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις λάθος. Πώς θα μάθεις, άμα δεν κάνεις λάθος? Άμα δεν κάνεις λάθος, πάει να πει δεν έμαθες. Λοιπόν, κατέβασε τις γραμμές να πούμε το 2-31-0-90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Το 98-80-90 πάλι είναι ξανά μανά στη διάθεση του κοινού. Για μηνύματα 9-55 και ενώ μήνυμα στο 54-3-40 στέλνετε τα μηνύματά σας ό,τι γουστάρετε. Για τους Ολυμπιακούς θέλω να πω δύο κουβέντες. Δείχνει σημάδια μετάβαση σε άλλη εποχή. Προσέξτε, δεν λέω ότι πάει για τα δύσκολα. Λέω αυτά που βλέπω, αντιλαμβάνομαι ότι πάει από ένα σημείο σε ένα άλλο σημείο. Μετακομίζει ο Ολυμπιακός. Θα σας πω, Ολυμπιακή, τι βλέπω με την πάρτη σας. Και θα πω ότι πώς πρέπει να τυχωθεί ο ΠΑΟΚ, αν προλάβω. Και ότι πώς θα φάει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ σε αυτό το μεταβατικό στάδιο. Πάμε στις γραμμές, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Θα μιλήσω για το παιχνίδι του, που λέτε για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην ΕΠΟ. Μπορούμε, φίλε? Άκου, λέει, βεβαίως μπορούμε. Μια ποταγή θα είναι, φίλε μου, πώς το. Ναι. Σαν το παιχνίδι η τράπουλα, όταν παίζει μια τράπουλα, όταν παίζει μπιρίμπα, αντί να βάλω το οκτάρι, το εφτάρι, βάλω το διάρι το εφτάρι. Α, παίζεις μπιρίμπα, Νίκο. Σας είπα, κύριε μου, αντί να βάλω τον μπαλαντέρ στους παπάδες, βάζω τους βαλέδες. Άρα ξέρεις. Ναι. Το βαλέ, το παίζει ο κάτω του λιμανιού. Οι υπόλοιποι άλλοι ακολουθούν. Ναι, ακολουθούν το παιχνίδι, ναι. Έτσι, το παιχνίδι. Ναι, αλλά Νίκο, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός λίγο κλειδονίζεται, φεύγει ο προπονητής, το πλοίο που λέγεται. Ναι, θα σου πω. Πες μου, Νίκο, μου πες. Το προπονητή, τον έδιωξε ο ίδιος, γιατί πήρε να του κάνει μαγκές ο προπονητής. Ήθελε μεταγραφές, Νίκο, ήθελε μεταγραφές. Ναι, ποιο μεταγραφές μου, γιατί μετά τι κάνει που είναι αυτός ο ίδιος. Αν θέλει, αυτός είναι ο μάναρ, γιατί ο Καρεμπέ είναι η δεξίχεια του χοντρού. Δεν είναι. Βέβαια, έτσι είναι, αυτή είναι αλήθεια. Πρώτα το κάνουμε, για. Ναι. Από την ώρα που πάει και κάνει τη χή του κουβά το γάλα, αυτός ο προπονητάκος. Προπονητάκος. Ναι. Δεν είναι προπονητάκος, φίλε. Τα παιχνίδια. Κοιτάξτε, φίλε μου, τα παιχνίδια πίνει ο Θοδωρίδης. Ο πρόεδρος της FIFA και της UEFA. Έλα. Τι έλα. Πλάκα, κάθε αγάπη μου. Όχι, λέω τι. Εγώ σου λέω ότι το παιχνίδι το παίζει ο Θοδωρίδης. Αν είναι το παιχνίδι πριν 5 μέρες, 6 μέρες, ένα παιχνίδι δεν νομίζω ο Πορτογαλίας, δεν θυμάμαι πολύ καλά. Σε επίσημα ήταν αυτός ο κύριος με έναν δικαστικό στην εισαγγελέα, ο οποίος είναι από την Ελβετία. Ναι. Είναι ο πρόεδρος της δικαστικής επιτροπής της FIFA και της UEFA. Ναι. Έτσι δίπλα ήταν. Καταλαβαίνετε τι δύναμη έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, από πίσω του είναι αυτός ο γέρος που λέει το κόκαλι. Ο γέρος, ναι. Είναι, γιατί είναι γεροντάκι, 79 χρόνια. Είναι 78, πάει, είναι γέρος, ναι. 79, έτσι, δεν είναι γεροντάκι. Από την ώρα που αυτός κύριε κάνει το παιχνίδι, οι πόλοι ακολουθούνε. Ναι. Όπου τα τρένα είναι, τα βαγόνια ακολουθούν. Ναι. Έτσι και αυτοί οι κύριοι. Όπως είναι ο Κομπότης, όπως είναι ο Μπορόβιλος, όπως είναι αυτός ο κύριος που πρώην Σοβιετική Ένωση. Ναι. Όπως είναι αυτός ο Καρυπίδης. Όπως είναι και αυτός ο... Καλέ, ο Καρυπίδης θα βάλει, λέει, λεφτά στον Άρη. Πού, ποιον λεφτά. Με τι, ας είναι να βάλει λεφτά, φίλε μου, η Β' Αθηνική που θέλει να βάλει 8-9 εκατομμύρια ευρώ. Πού θα τα βρει. Μαθαίνω εγώ το άλλο, ότι οι δικηγόρες πάρουν το πάγο της αποχής. Ναι. Έτσι, από την ώρα που πάνε αποχής υπάρχει πρόβλημα για τον κύριο Αυτόνα. Μάλιστα. Έτσι. Εγώ τώρα τι να περιμένω, ας πούμε, στο τέλος. Και περιμένεις, κοίταξε από κάτι, φίλε μου. Ο Ολυμπιακός θα το πάρει το παιχνίδι όπως θέλει και θέλει. Γιατί, θα σε πω δύο κουβέντες και κλείνω. Ναι. Πρώτον, ότι ο γέρος έχει, πούμε, το τιμόνι. Δηλαδή είναι ο Τσίπρας,
είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, όλο το παιχνίδι το παίζει ο γέρος. Ναι. Το έχει λοιπόν το πάνω χέρι. Οι υπόλοιποι ακολουθούν. Ναι. Μην μου πείτε τώρα και άσε πω κάτι φίλε. Ναι. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Κάτι τα μέρη της Αρχιλική, κάτι μέρη της Αρχιλική. Το δεύτερο ποδάκι, το τρίτο ποδάκι θα τα πάρει αυτός ο ίδιος. Όπως το τρόπο του Πάπου Μελά. Όπως ναι. το τρόπο του Καρατάσου. Ναι. Εδώ το δρόμο που έχει κάνει μεταξύ Ευκαρπία και Ευόσμου. Έτσι δεν είναι το μεγάλο έργο αυτό με τη γέφυρα και, και τους δρόμους. Ναι. Έκανε σύμβαση το κράτος με το κόκαλι, η Μιλιντερκάτ, 60 εκατομμύρια ευρώ για 10. Οπότε εγώ Νίκο, τι να περιμένω, Νίκο. Εγώ. Μια από τα μια ίδια. Για να κάτι, να περιμένει να λέει την αλήθεια κοτσού μου. Ναι, Νίκο. Μην νομίζει ότι αυτός ο κύριος ναι. που κάνει το παρασάν το Μεγκιστάνα είναι ένας ψευτογιάννης, ένας ψευτομεγκιστάνας. Ψευτομεγκιστάνας, αγάπη μου είναι, ναι. ο οποίος ναι. παραστάνει. Τον Ταλαρά. Δεν μου λες Νίκο, οι παοξίδες τι λένε γι' αυτά. Τι υπάρχουν παοξίδες. Δεν τι είχα η Βάγιανη. Κότσο μου κάποτε είχα τερματοφύλακα εγώ σαν. Στην ΚΑΠΑ 20 με είχες, είχα έφορο εγώ. Με τον Κελφέ Παπαδάκη και τον Φουτουκί του. Και τον αρέσει το Φουτουκί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, και είχα τερματοφύλακα. Θυμάμαι πολύ καλά. Έτσι. Και ο μπαμπάς ήταν φίλος μου. Το ξέρω. Ήταν πάρα πολύ καλό φίλο. Εμείς έχουμε τέτοιους φίλους. Λογικούς δεν έχουμε. Τέτοιους καλούς φίλους έχουμε. Έτσι. Ο Βασίλης Οικονομίδης ήταν συνεργάτη με τον μπαμπά. Ναι, φίλος του πατέρα μου, ο Βασίλης. Το ξέρω. Το ξέρω. Ήταν τραπέζι και αυτός. Ήταν τραπέζι της. Έτσι. Είναι για λίγο. Απλά να λέμε την αλήθεια τον κόσμο. Ο κόσμος δεν φάει το παραμύθι. Ως πότε για τον Βραζιλιάνο που έχει φύγει. Ναι. Που τον διώξανε. Το διώξανε. Πήγα στην Κίνα. Βέβαια, το διώξανε. Αντί να πάνε τα λεφτά του. Είχε ο μάνατζερ με τον παίχτη, αντί να δω τα λεφτά, το κάνανε που με από την άλλη πόρτα να πάει. Σηκώθηκε και έφυγε από την πίσω πόρτα. Τα λέμε Νικόλα, σ' αγαπώ. Φιλιά Νικολάρα, γεια σου Νικολάρα μου, γεια σου Νικό. Λοιπόν, τι γίνεται με τα δημοψηφίσματα, ρε. Οι Άγγλοι είναι πιο νορμάλ από τους Έλληνες. Τι είπανε, ναι, έτσι έμαθα εγώ. Τι να πεις, ρε φίλε, μόνο ο Έλληνας είναι επαναστάτης, ρε. Είπε όχι ο Έλληνας, ρε κοροϊδά. Είπε όχι ο Έλληνας, ρε. Αλλά τελικά στο τέλος. Πήγε να κάτσει στην καρέκλα και έτσι ο πισινός του να πούμε, κατάλαβες. Είπε όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη είναι μπράβο. Πάντως ο γιατρός που τον έχω βάλει να παρακολουθεί το ρεπορτάζ μου λέει άνετη επικράτηση της παραμονής στην Ευρώπη της Βρετανίας. Οι Οξφόρδοι και το Κέμπριτζ καθόρισαν το αποτέλεσμα. Ποιος λέει όχι στα μεγάλα κοινοτικά κονδύλια? Κανείς. Τα βρετανικά πανεπιστήμια είναι η ατμομηχανή της βρετανικής οικονομίας. 90-90-90. Τρελή γνωστική. Γέρι νέοι. Παοξίδες, Ηρακλειδής, τι γίνεται ρε Ηρακλειδής? Πήρατε χαμπάρι ότι θα παίξετε του χρόνου με την Άουσα? Τι έγινε? Πού είναι ο Μάνος? Πού είναι ο Ολλανδός? Πού είναι η Βαράο, η Κοπανάο να πούμε και δεν μασάω? Καλημέρα φίλε, ναι. Καλημέρα κύριε Κώστα. Καλημέρα κύριε μου, τι καλημέρα. Τι κάνετε? Ένα βλέπω εκεί πέρα και τα υπέρ της παραμονής να πούμε της Αγγλίας, τα πρώτα αποτελέσματα. Ο κύριος Κίρτσος, να πούμε, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο συνάδελφος του κυρίου Ζαγοράκη, μας ενημερώνει εδώ μέσω της ΕΡΤ ότι τα πράγματα για τους Βρετανούς θα είναι παραμονή. Ο Μπέγκαμ έκανε τη δική του, ας πούμε, επανάσταση για τα παιδιά όλου του κόσμου που τα αγαπάει όπως τα δικά του. Τι θα βρουν τα παιδιά μας? Γιατί ο Μπέγκαμ ζει μέσα στη φτώχεια, ας πούμε, και αν έλεγε όχι η Βρετανία, τι θα κάναν τα παιδιά του Μπέγκαμ, έτσι. Αλλά σκέφτηκε τα άλλα τα παιδιά ο Μπέγκαμ, όχι τα δικά του. Είναι καλός άνθρωπος. Ναι. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Για να ακούσω. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Γεια σου Αλέκο, τι κάνεις ρε Αλέκο? Είναι καλές, έχουμε να μιλήσουμε από την προηγούμενη Τετάρτη. Ναι ρε Αλέκο, τι κάνεις? Τελευταία εκπομπή με τον Τζόρνταν, καλά. Ένα, τι γίνεται, για πες. Χρόνια πολλά στον Τζόρνταν πρώτα απ' όλα, γιατί έχει γενέθλια σήμερα, Παρασκευή 24 του μήνα. 24 Ιουνίου γεννήθηκε ο Τζόρνταν. Έτσι. Μες το κατακαλό καιρό. Κάτσε να του στείλω μήνυμα. Κλείνει τα 54, πόσα κλείνει, δεν ξέρω. Και πάει στα 53. Και πάει στα 53, για πες. Τι να πω. Καλοκαίρι πολύ τέτοιο, μόνο το Euro. Τίποτα. Το καλοκαίρι είναι μια δυσάρεστη περίοδος. Τέτοιο, πολύ, πολύ. Είναι μια αντιεργατική περίοδος. Δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς, δεν μπορείς να φας. Δεν μπορείς τίποτα. Δεν μπορείς να προπονηθείς, δεν μπορείς να. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Απολύτως, ναι. Υδρώνεις, βρωμάνει μασκάλες σου, υδροτήλες, βρωμάνε τα ποδάρια σου, πρέπει να κάνεις μπάνιο. Άμα είσαι και χοντρός, βρωμάς παραπάνω. Έστα να πας στο διάλογο να πούμε. Δύσκολα, δύσκολα. Τα πράγματα είναι δυσάρεστα. Εν τω μεταξύ, πάνε εκείνες οι εποχές που έπαιρνες να πούμε 30 μέρες, πήγαινες Μύκονο, Τίνο, έφευγες στο εξωτερικό, πήγαινες ξέρω εγώ στα νησιά, ξυγιώσουν να πούμε, γυρνούσες,
Όταν έχει και λεφτά, δεν έχει λεφτά, κάθεσαι στην πόλη, οι λαμαρίνες καίνε. Όλα σου φταίνε. Δεν είναι καλή εποχή, δεν είναι καλή εποχή. Εγώ δηλαδή λέω πότε θα περάσει το καλοκαίρι. Τι έγινε με τον τέτοιο, με τον Παναθηναϊκό, για ενημέρωσέ με, γιατί εγώ απέχω από όλα αυτά, δεν είναι τέτοιο, μόνο αγωνιστικά με τον Αλαφούζο. Τι ακούω. Ο Αλαφούζος, φίλε, από ό,τι κατάλαβα εγώ με το φτωχό το μυαλό μου, ο Αλαφούζος τι έκανε. Ο Αλαφούζος έφυγε από τηλικοφιλία γιατί είπε στους δύο τρίτους δεν χωρεί. Όχι, θα σου πω ακριβώς τι έκανε. Ναι. Σκέφτηκε πολύ κοινικά. Λέει ο Αλαφούζος, αν αλλάξει ΕΠΟ, ο Μελισανίδης με τον Σαββίδη κάτι θα φέρουν. Τέλος πάντων, ο Μελισανίδης έτσι κουναράς, μπορεί να τον πιέσουν. Ο Σαββίδης θα φέρει κάτι. Εγώ τι θα κάνω. Ποια θα είναι η δικαιολογία μου, δηλαδή αν η ΕΠΟ πάει. Είναι η μόνη ομάδα στο μνημόνιο, ε. Κοίταξε. Κρατάει λίγο πίσω αυτό. Αν εγώ σου λέει, σαν Παναθηναϊκός, πέσει η ΕΠΟ, ρε φίλε, και είμαι φιλικά εγώ προσκύμενος προς την ΕΠΟ, πώς θα δικαιολογηθώ απέναντι στο κοινό μου ότι με έκανε έρωτα ο διαιτητής. Πιστεύεις ότι έχει κοινό Αλαφούζος σαν Αλαφούζος. Σαν Παναθηναϊκός δεν έχει κοινό, ρε φίλε. Δηλαδή ολόκληρες δίκες στο Sky, οι Παναθηναϊκοί δεν λένε η εγκληματική οργάνωση το ένα τ' άλλο. Πάντου ακούγεται ότι για την εγκληματική οργάνωση. Δεν ακούγεται μόνο στο Sky. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εγώ πιστεύω ότι κρατάει την απόσταση αυτή για να δει τι γίνεται και μετά κάτι ξέρει. Κάτι... Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε σίγουρα από πρώτο χέρι. Φίλε, ο Αλαφούζος δεν με έπιασες. Ο Αλαφούζος, εάν η ΕΠΟ πάει σε χέρια μη Ολυμπιακών, ναι, δεν θα έχει άλοθη. Ναι. Αυτό φοβάται ο Αλαφούζος. Κοντός είναι, πονηρός είναι. Ναι. Μοχθηρός είναι, κορόιδο είναι. Σου λέει ο Αλαφούζος, εάν φύγει ο Γκυρτζίκης. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα ψηφίσει Γκυρτζίκης στο τέλος. Ή, αν δεν είναι ο Γκυρτζίκης και είναι, ξέρω εγώ, ο Καλογιάννης που θα είναι με την. Πώς τη λένε. Υποτίθεται ότι αν δεν είναι ο Γκυρτζίκης, θα είναι ο Καλογιάννης. Πού θα πάει. Πού θα πάει. Κατάλαβα. Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός τίποτα μέχρι στιγμής. Ναι. Δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει. Μάλλον αυτό περιμένει να δει τι θα γίνει και μετά να αρχίσει να κάνει μεταγραφές. Εγώ θεωρώ ότι το να αφήσει το Λαγό να φύγει ήταν λάθος. Εντάξει, μωρά στο Λαγό να πάρει κανένα φράγκο Β' Γερμανίας, δεν πήγε. Νιρεμβέργη που πήγε. Πήγε. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει, έστω και σαν αλλαγή, να τον κρατήσει. Έχοντας, αφού, να σου πω κάτι, δεν πας για κάτι καλύτερο. Ναι. Δεν πας για κάτι καλύτερο. Και από τη στιγμή που λέει η Νόβα, ναι, ότι μπορεί να γίνουν οι ομάδες 12. Ναι. Ράσε τι λέει η Νόβα. Η Νόβα λέει αυτό που θέλει τώρα. Η Νόβα λέει αυτό που θέλει, αλλά η Νόβα το έκανε τα play-off να πάνε έτσι και παίζαμε μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Euro ακόμα play-off εμείς. Πόσο ζωή να έχει η Νόβα, ρε φίλε, το ρωτέ τη βίδε, βλέπεις τι γίνεται. Ναι. Πόσο ζωή να έχει η Νόβα. Έχει... Πόσο το πρόβλημα έχει. Θα το έχει το πρωτάθλημα. Εντάξει. Το συμβόλαιο μπορεί να σπάσει και του χρόνου. Μπορεί δεν να σπάσει, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Ναι. Δηλαδή του χρόνου μπορείς να δεις και ομάδες να διαλύονται στη μέση της χρονιάς για οικονομία. Όπως έγινε με τον ναι, Όφη. Ναι, 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 όπως ναι, ναι. έγινε με ποια άλλη ομάδα είχε γίνει, ξέρω εγώ. Τι νόμα. Δεν σταματήσανε στα μέσα της χρονιάς. Ολυμπιακός Βόλιο, όλοι αυτοί δεν σταματήσανε στα μέσα της χρονιάς. Δεν τα παρατήσανε. Βέβαια, πώς δεν τα παρατήσανε. Και γιατί φέτος δεν αρτοδείς αυτό το πράγμα, νομίζεις. Γι' αυτό θέλει να τις κάνει τις ομάδες λιγότερες τουλάχιστον. Να αποφύγει αυτό. Να είναι μικρότερο το πρωτάθλημα. Λέει ότι και καλά το πρωτάθλημα θα να το πάμε στα play-off. Δηλαδή θα πάνε 4 ομάδες να παίξουν play-off και στο μυαλό τους τις 10 τελευταίες αγωνιστικές. Η Νόβα πάει για Λουκέτο, ναι, και νομίζω ότι θα απορροφηθεί από τον ΟΤΕ TV. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Δεν γίνεται, αφού τα έχει πάρει όλα ο ΟΤΕ TV. Μόνο την Ευρωλίγκα και το τέτοιο έχει κρατήσει η Νόβα. Την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα του ελληνικού. Εσύ τώρα με συγχωρείς. Άμα πει στη γυναίκα σου, να πούμε, ή σου πει η γυναίκα σου, να βάλουμε, ξέρω εγώ, ΟΤΕ ή Νόβα. Ένα από τα δύο, όχι, τι θα βάζεις. Ναι, ΟΤΕ θα βάζα. Τι εννοείται. Τι θα βάλω, Νόβα. Τι να περιμένω, να δω την Κυριακή τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη που είναι η γυναίκα στο μπάσκετ. Βγαίνω και έξω να πιω έναν καφέ και το βλέπω. Έχεις τρελαθεί. Ναι, ναι, εννοείται. Πλάκα κάνεις τώρα. Τον Ολυμπιακό πώς το βλέπεις. Τον Ολυμπιακό όπως τον βλέπω. Δεν περίμενα να γίνει αυτό. Άνοιξα σήμερα να δω το καθημερινά. Οι Ολυμπιακοί βουβάθηκαν. Τι ήταν αυτό τώρα, κεραυνός ελευθερία εντελώς. Οι Ολυμπιακοί τους έχει φύγει μαγκιά, δεν βγαίνουν στο ραδιόφωνο. Τους ακούω αέρα σπορ, δεν βγαίνουν. Τους έχει φύγει μαγκίτσα.
δεν μπορούν να ερμηνεύσουν, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν αυτό που γίνεται. Σε καμία των περιπτώσεων. Θα κάτσει τώρα ο Ολυμπιακός. 2-3 χρόνια θα έχει καθίσει ο Ολυμπιακός. Ναι, και ποιος θα πάρει τώρα την ιστορία. Ότι 9.55. Άκουμε. Εγώ κάνω ερώτημα σε όλους τους φιλάθλους της Ελλάδος. Μιας και μιλάμε τώρα για Ελλάδα και αφήσαμε το γύρο μια-δύο μέρες. Σάββατο έχουμε τα νοκάουτ κτλ. Ερώτηση. Να βγουν και παοξίδες, γιατί αν πιστεύουν στην ομάδα τους, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα. Αν περάσει ο Ολυμπιακός σε μεταβατικό επίπεδο. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Τέσσερα χρόνια, μισό χρόνο, ένα χρόνο λέω. Δύο. Ποια ομάδα πιστεύετε ότι μπορεί να πάρει τα ηνία σε ποδόσφαιρο και σε ΕΠΟ? Δηλαδή, ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει τα ηνία στο παρασκήνιο και κατ' επέκταση ποια ομάδα θα πάρει τα ηνία στο πρωταγωνιστικό ρόλο? Γιατί είναι τρεις. Είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η ΑΕΚ, είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να υπάρχει τέταρτη. Τώρα θα δούμε. Κώστε, να εσύ τι λες. Εγώ από την άποψη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν. Ναι. Τι λες. Πιστεύω ότι. Ανάμεσα σε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Θα παγωθούμε. Ναι. Πάλι όπως φέτος ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και θα αφοπίσω στο αθόρυβο και θα το πάρει η ΑΕΚ. Γιατί φέτος η ΑΕΚ, αθόρυβα εντελώς, χωρίς να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι. Φαγώθηκε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό τότε στην Τούμπα. Εγώ να κάνω ένα γκάλωπ. Λοιπόν. Εγώ σου λέω αυτό. Ότι θα φαγωθούμε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και θα φύγει από πίσω στο σαματά τον δικό μας, από το στενό το δίπλα. Κατάλαβες τώρα, υποχρόνια η ΑΕΚ και θα βγει πρώτη πριν ακόμα το καταλάβουμε. Πριν ακόμα σταματήσει ο δικός μας ο τσακωμός, θα έχει βγει η ΑΕΚ πρώτη. Είσαι ο παδός του Παναθηναϊκού. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός περνάει σε μια μετάβαση. Ναι. Και πιστεύεις ότι σε αυτή τη μετάβαση η ομάδα σου δεν θα πρωταγωνιστήσει να βγει πρώτη. Δεν θα βγει πρώτη. Ξέρεις γιατί το λέω αυτό. Ναι. Αλλά ούτε και τον ΠΑΟΚ πιστεύεις. Δεν πιστεύω στον ΠΑΟΚ για έναν λόγο που ήθελα να σου πω μετά. Για αυτό που είπες πριν. Ότι παίρνοντας ο ΠΑΟΚ καινούριους παίχτες μαζί τρέχει τώρα να κάνει τις μεταγραφές με έναν προπονητή καινούριο. Ναι. Λάτρη του 4-3-3 όπως είπες, χωρίς κλασικό δεκάρι. Δεν, μπορεί να έχει πάρει τους καλύτερους. Ναι. Θα τους κάνει ομάδα. Ποιος? Θα γίνουν ομάδα. Ο Ιβίτς. Θα γίνουν ομάδα. Ο Ιβίτς. Ναι, ο Ιβίτς. Να ξέρω. Και πόσο χρόνο θα κρατήσει αυτό. Ναι. Η προσαρμογή των παιχνών. Κατάλαβες, τους λέω αγωνιστικά, καθαρά, ναι, αγωνιστικά. Δεν στο λέω παραγωγικά και τέτοια. Στο λέω καθαρά αγωνιστικά. Πόσο χρόνο θα χρειαστεί αυτή η ομάδα για να δέσει? Μην έχουμε τα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πέρσι καλή χρονιά έκανε με βάση τους τραυματισμούς 19-22 θλάσεις πόσες είχε. Μάλιστα. Άμα δεν είχε αυτές τις θλάσεις δηλαδή, η ομοιογένεια θα ήταν διαφορετική. Άμα παίζανε εντεκάδα κλασικά με κανένα δυο αλλαγές. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, τα ερωτήματα είναι δύο. Το πρώτο είναι αν πιστεύουν ότι στον Άρη θα βάλει ο Καρυπίδης αύριο το 1-200 ή αν θα βάλει καθόλου ή λιγότερα. Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Και το άλλο είναι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι τραβάει το δρόμο της. Το σταματάω, βγαίνω λίγο έξω από τα πιτς, πάω στα πιτς 2-3 χρόνια. Ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα τον ακολουθήσει στην πρωτιά? Και ο πρώτος ακροατής που το λέει ότι η ομάδα του δεν μπορεί να προχωρήσει είναι ο παδός Παναθηναϊκού και ψηφίζει ΑΕΚ. Διάλειμμα, πάρε γραμμές όσες χτυπάνε. Σε λίγο κάνουμε τον γκάλωπ για τους Αριανούς και σε μηνύματα και σε τηλέφωνο. Αν πιστεύουν, αν είναι αισιόδοξοι ότι αύριο ο Καρυπίδης θα βάλει ένα 200. Αν το πιστεύει ένας Αριανός. Ένας! 9.55 κενό, μήνυμα στο 54.340. 2.31.090.90.90 μέσα στο κατακαλό καιρό. 2.31.098.80.90. Αν πιστεύει ένας Αριανός ότι ο Καρυπίδης θα βάλει αύριο το 1.200. Αν πιστεύει. Τι πιστεύουν και οι άλλοι βέβαια θα μας πούνε. Μας πούν τι ομάδα είναι. Και στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός πει το πείμα για δύο χρόνια, ποια θα είναι η ομάδα η οποία πιστεύει ο κόσμος ότι θα πάρει τα ηνία? Λέει η ΑΕΚ ο φίλος. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς το μαλάτο. Μας τρολάρεις Ολυμπιακούς, ε. Ναι, ρε, σε τρολάρω γιατί, να σου πω κάτι. Βλέπω ότι βλέπετε ότι το έργο πάει, ας πούμε, προς το άσχημο. Πού πάει? Στο σπίτι του Ποπάη. Πού πάει, ρε, δεν βλέπεις. Φεύγει ο προπονητής, θέλει μεταγραφές. Παίρνει τερματοφύλακα το Διούδη, διώχνει το Ρομπέρτο. Μόνο από αυτό το κομμάτι
Μην είναι δυνατό φύγει ο Ρομπέρτο για να πάρει στο Διούδη αντικαταστάτη και να έχει τον Καπίνο βασικό. Έχει τρελαθεί, ρε. Τώρα θα σου πω. Τρίτον, η ΕΠΟ, τι γίνεται η ΕΠΟ. Χάνει την ΕΠΟ, αύριο γίνεται μομφή. Ποια μομφή, άκου. Ο Μπρουτόταυρο πάει στο νόη στην Νότιχαμ. Ο Βρούτο. Άκου. Ναι. Άκου. Καταρχήν πες μου, αν ο Ολυμπιακός λείψει από το προσκήνιο, ποια ομάδα πιστεύεις ότι θα του πάρει τα ενία για ένα-δύο χρόνια όσο λείψει. Ποια. Άμα. Ναι. Γιατί εσύ είσαι Ολυμπιακός. Άμα είχε καρούλια θα ήταν βαγόνι. Γιατί εσύ είσαι Ολυμπιακός και δεν το βλέπεις το άμα. Λοιπόν, άκου να με το βλέπεις άμα. Βλέπεις το βάμα. Ναι, λέγε. Έχουν τελειώσει οι μεταγραφές, όχι. 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 Λοιπόν. Άμα έχεις πολύ καλή ομάδα όπως είχαμε εμείς και με τέτοια διαφορά από τους άλλους, δεν χρειάζεσαι ούτε την ΕΠΟ ούτε κανέναν. Α. Αυτό ξέρω εγώ. Α. Γιατί η μπάλα παίζεται στο κύπελλο. Άρα δηλαδή λες και να χάσω εγώ την ΕΠΟ ομαδάρα, έχω τι να πάθω να πούμε από σας τα λιμά. Μάλιστα. Φυσικά τον Κυρτζίκη ας πούμε τον είδα να βάζει κανένα γκολ. Αχα, ναι. Ναι. Βεβαίως. Λέω τον άνθρωπο γιατί αυτός προείσταται της ΕΠΟ. Ούτε τον πάμε τώρα, ναι. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Ο πρόεδρος έχει πει ότι θα πάρει πρωταθλήματα για άλλα 14 χρόνια και εγώ τον πιστεύω. Ναι. Είμαι μεγάλο παιδί και καταλαβαίνω αν κάποιος λέει αλήθεια ή δεν λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, οι μεταγραφές τώρα αρχίζουν. Α. Έχει το Euro. Ναι. Περιμένουμε να δούμε. Εγώ μιλάω με τα παιδιά στη θύρα 7 στο Καραϊσκάκι. Τι λένε τα παιδιά. Έχω κάποια πληροφόρηση. Ναι. Δηλαδή ότι θα έρθει τερματοφύλακας ο οποίος θα είναι όπως ήταν ο Ρομπέρτο στο περίπου. Α, έτσι λες. Ναι. Έτσι λέω, όχι έτσι λέω, έτσι θα γίνει. Έτσι λες, θα γίνει, μάλιστα. Επίσης θα έρθει Center Four, ναι, ο οποίος θα είναι εξαιρετικά πολύ καλός. Δανεικός από την Νότιχαμ θα έρθει. Όχι, ο Βέλιος, όχι. Όχι ο Βέλιος, αγόρι μου, θα πάρουμε έναν, ο Ιντέγε θα είναι αναπληρωματικός του. Α, μάλιστα. Γράφτε αυτά, θα τα δεις. Θα γράφω αυτά, εγώ περιμένω, ναι. Επίσης, ναι, μας έρχονται δύο χαφ, ναι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ γρήγοροι, ο ένας είναι έγχρωμος από τους δύο, ναι, και οι οποίοι θα κάνουν και εκεί τη διαφορά. Ο στόχος του Ολυμπιακού φέτος είναι να πάει τουλάχιστον στους 16 στο πρωταθλητήριο, γιατί από εκεί και μετά αρχίζει και μπερδεύεται το πράγμα. Έχω ξαναπεί ότι θέλει 250 εκατομμύρια τουλάχιστον αυτή η υπόθεση. Ο άνθρωπος είπε ότι εγώ δεν μπορώ να τα δώσω γιατί δεν μπορώ να βουλιάξω τις επιχειρήσεις μου. Ναι. Αλλά όποιος έρθει και τάχει, ευχαρίστως θα τον βοηθήσω όσο μπορώ. Άρα δηλαδή τώρα το άμα και το εάν και το δώρο το κύπελο στην ΑΕΚ, γιατί αυτό το κατάλαβε ας πούμε και η πεθερά μου που δεν ξέρει μπάλα. Συγγνώμη ρε φίλε, η πεθερά σου είδε ότι η ΑΕΚ της χάρισαν το κύπελο. Ε βέβαια. Για ποιο λόγο. Δεν το ξέρω. Ξέρεις ότι της το χάρισαν, δεν ξέρεις το λόγο. Ο λόγος μπορεί να ήταν ότι κάτι έπρεπε να πάει και το μαγαζί για να σταθεί στα πόδια του. Δεν μπορεί να τα παίρνεις όλα συνέχεια, άσχετα αν τα αξίζεις. Ναι. Λοιπόν, λες εσύ ότι η ΑΕΚ της το έδωσες, δεν το πήρε. Όχι βέβαια, τι να πάρει, αφού είχαν φάει στο Καραϊσκάκι μια τεσσάρα περιποιημένη, τα ξεχάσατε. Με 9 παίχτες παίζαμε εμείς και παίζαν άμυνα αυτοί με 11. Ναι. Εντάξει, ο Αραβίδης είπε ότι άμα δεν μπορείς να κερδίσεις κάτι, λέει, ποδοσφαιρικός, το κερδίζεις με την εξυπνάδα σου. Ναι. Το είπε στην ΕΡΤ. Εγώ δεν θέλω μάρτυρες, ούτε άκουσα. Το είπε ο ίδιος. Ναι. Ο πανέξυπνος. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα τι να λέμε. Οι άλλοι δεν βλέπω να κουνιούνται, ο ένας περιμένει τον άλλον. Όλοι θα και τη γανίτα τίποτα. Δεν μου λες. Λάδι τη γανίτα τίποτα. Ναι, λέμε τώρα το σενάριο το δικό μου. Τι γίνεται, ποιος βγαίνει μπροστά. Για μένα, ναι, άμα εμείς δεν είμαστε πρώτοι, για δεν ξέρω ποιους λόγους μπορεί να μη χανεύεται κάποιος, ναι, εγώ βλέπω την ΑΕΚ. Και εσύ. Και εγώ βλέπω την ΑΕΚ, να σου εξηγήσω και το λόγο. Γιατί ο λεγόμενος Τίγρης, ναι, είναι δολοπλόκος, πώς το λένε, είναι μέσα κόλπα. Δηλαδή από σχολείο οδηγών να φτάσεις να είσαι πετρελαίας και τέτοια, ναι, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, ναι, πρέπει να είσαι... Α, ούτε εσύ βλέπεις δηλαδή, τον ΠΑΟΚ. Καλά τούτος εδώ τον ΠΑΟΚ, όχι ρε αδερφέ. Γελάς με τον ΠΑΟΚ. Δεν γελάω τους ανθρώπους, εγώ σε ένα χωριέμαι που κοροϊδεύουν τόσο κόσμο που έχουν. Α.
Ούνο Ματέους λέει ο έτσι ο αλλιώς, δεν βλέπω εγώ να παίξει τις προκοπές να έρχεται. Ναι. Έτσι ναι. Έλεγε θα πάρει τερματοφύλακα κλάσης, ανανέωσε τον Βελίδη. Ο Βελίδης για μένα δεν είναι κακός τερματοφύλακας. Ναι. Δεν ξέρω το παλικάρι γιατί και πώς, ναι, αλλά ναι. Είναι καλός τερματοφύλακας. Τώρα, ναι. Αν κάποιος δεν μπορεί να διαχειριστεί και να τραβήξει στο 100% μάλιστα. Των υφισταμένων του ναι, προπονητής, ναι. Αυτό είναι σφάλμα του ιδίου και όχι του παίκτη. Μάλιστα. Τις μικρές ομάδες της πόλης τις παρακολουθείς εδώ τις δικές μας. Τις παρακολουθώ βεβαίως. Δεν μου λες τον Καρυπίδη πώς το βλέπεις, θα τα χώσεις τα λεφτά, ναι ή όχι αύριο. Κοίταξε, επιχειρηματικά αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος. Ναι. Άρα τι λες, ναι ή όχι. Γιατί αυτό το ξέρω λόγω της δουλειάς μου. Δεν νομίζω. Όχι. Εκτός αν τα βρει από τρίτη πηγή. Άλλο άσε αυτό. Την τρίτη πηγή. Ρε. Ένα 200 μπορεί να βάλει αύριο, ναι ο ή όχι. Ο ίδιος μόνος του όχι. Όχι. Μάλιστα. Κατηγορηματικά όχι. Μάλιστα κύριε μου. Άρα και εσύ ΑΕΚ και εσύ όχι ότι θα τα βάλει. Να γιατί λένε οι Αριανοί. Να λέει καταστροφολογείτε και λέτε ότι για τον Άρη το κακό θέμα και θα δείτε και θα τρίβετε τα. Να βγει ένας Αριανός και να πει ναι ή όχι, ρε. Θα τα βάλει, να πει και το όνομα. Πού είναι ο Θόδωρος ο Χρυσαυγίτης. Δεν βγαίνει όμως. Όχι, εγώ δεν πιστεύω. Δεν βγαίνει όμως, φοβάται. Να πει ναι, να πει να εκτεθεί, να πούμε. Μου είναι συμπαθής ομάδα, ειδικά τότε με τον μπάσκετ και τα λοιπά. Τον υποστηρίζαμε όλοι. Εντάξει, δεν γεννάτε θέμα. Και όλοι βλέπαμε τον Λούνα Πάρκ το Δαλιανίδη. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Με τον Ηρακλή ρε Σικώστα, τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή φεύγουν οι παίχτες. Παίχτες δεν φέρνει. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα πέσει τέτοιο ξύλο στον Ηρακλή. Που θα γίνει της Μουρλής. Άστα να πάνε. Κλείσε. Γιατί και αυτούς πήγαινα και τους έβλεπα κάποιες φορές. Ναι. Τις μικρές ομάδες δηλαδή τις έβλεπες. Ολυμπιακός όταν δεν. Μάλιστα. Καλά ρε φίλε. Έτσι είναι. Εντάξει. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ Μαλάτο. Όχι ο Καρυπίδης, ΑΕΚ και οι δύο. Βρε κανένας παοξής να πιστέψει ότι μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα ακόμα και με τον Ολυμπιακό από όντα. Πάπα. Καλημέρα. Και έχει και πρώτη αύριο. Ναι. Έλα, ναι, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, ακούγομαι. Ναι, φίλε, ακούγεσαι. Έλα, από τα καηλάρια, Ραπτοπούλη, από τα καηλάρια, καηλάριώτης. Τα καηλάρια πού είναι. Έλα, ρε, το Λεμαΐδα. Από το Λεμαΐδα πες, ναι, τι καηλάρια. Ναι, καηλάριώτης, έτσι λέγεται στα τουρκικά, τέλος πάντων. Α, ναι. Παλιά ονομασία. Και τα κομπρινά, και τα, κομπρινά ναι. Τα λέγαν ούτσενα, εντάξει. Ούτσενα, ναι. Λοιπόν, άκου. Βγαίνει τώρα ο κάθε πικραμένος βάζελος, έτσι. Βλέπεις ότι ο Αλαφούζος δεν έχει μία. Δεν έχει. Μία. Όχι ρε φίλε, δεν έχει μία. Δεν έχει. Σε παραδέχουν που λες είμαι κυνικός και σκέφτομαι πονηρά. Άκου τώρα. Σκέφτεσαι λες πονηρά. Ξέρεις τι δήλωσε τον Ιανουάριο η επιχειρήση του Σαββίδη. Καθαρά έσοδα λέει 11 δις ρούβλια. Σε ευρώ μετατράζονται 150 εκατομμύρια ευρώ, καθαρά. Σκρούτς Μακντάγκ, σωστός δράκος. Σκρούτς Μακντάγκ. Εσύ άμα ήσουν τώρα Μελισανίδης. Για πες μου, και τα έχεις τώρα που βγαίνει ο καθένας και λέει τα δικά του. Εσύ άμα ήσουν Μελισανίδης, θα ήθελες να τα έχεις καλά. Με ποιον? Με το Σαββίδη, αφού είστε φίλοι. Άμα τα έχω ρε φίλε με το φίλο μου καλά, δεν θα τα έχω με το φίλο μου καλά, αν είναι φίλος μου. Δηλαδή τι τον πειράζει το Μελισανίδη που βγαίνει τώρα ο καθένας και μου λέει ΑΕΚ και θα τον κάνει και θα τον ράνει. Εγώ σου λέω να σου πω το παραμύθι. Αν πάνε όπως πρέπει τα πράγματα, ξέρεις τι, φέτος πάρε σε πρωτάθλημα εγώ κύπελο του χρόνου το αντίθετο. Δεν είναι μια λογική αυτή. Στη μένα θα τα κάνουμε δηλαδή και εδώ. Γιατί να μην τα κάνουμε, δεν κατάλαβα. Είσαι υπέρ δηλαδή. Βέβαια. Α, θες βρωμιά δηλαδή κι εσύ. Γιατί βλέπεις εσύ τίποτα καθαρό στο τοπίο, τι θα το παίξουμε. Επαναστάτες της πλάκας. Άρα αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός το επικροτείς γι' αυτόν. Ε? Άρα αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός που είναι βρωμιάρης το επικροτείς. Ε, ναι, τι να κάνουμε, αφού μπορεί και το κάνει, το κάνει. Όλοι ξέρουμε τι δουλειές κάνει τώρα. Άρα φαντάζομαι, τώρα, λέμε, ναι. Άρα φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να βρεις ούτε τους μεγαλοπαπάδες, ούτε τους μεγαλοεπιχειρηματίες, ούτε τους μεγαλοπολιτικούς. Μα από τη στιγμή ρε αυτό που εδώ στην κοινωνία μας το βλέπεις ότι τα δεχόμαστε όλοι κάθε μέρα τα ίδια. Χρυσέ και τα μου ίδια. Άνθρωπε, κοινικέ ναι. Μου άνθρωπε, ναι, σωστέ δηλαδή, μου άνθρωπε. Ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έτσι δεν είναι. Να πω ότι βλέπω φως στο τούνελ ότι υπάρχει. Φως ρε παιδί μου, έτσι. Προοπτική ρε παιδί μου, ναι. Ναι, μια προοπτική, ας πω και εγώ μαζί σου. Εδώ κοιτάει ο ένας, κρύβεται πίσω. Άρα λοιπόν εσύ είσαι παοξής. Ναι, παοξής, βλέπουμε την αρκούδα και ψάχνουμε τον τόπο. Αυτά εδώ μόνο στην Ελλάδα. Άρα λες εγώ ως παοξής θα κάνω μοιρασιά με τον άλλον, να πούμε για να. Ναι, ρε φίλε, εγώ σε είπα κάτι. Είσαι ο Μελισανίδης. Τα έχεις καλά. Αυτός σαν επιχειρηματίας δουλειές δεν θέλει να κάνει λεφτά, δεν θέλει να βγάλει. Και σου λέει με το Σαββίδη, ο άνθρωπος δήλωσε πέρσι 150 εκατομμύρια καθαρά.
πακέτο. Ωραίο. Έτσι. Ναι. Εγώ δεν θέλω να κάνω και με το Σαββίδι και πέντε δουλειές. Ναι. Δηλαδή τι τώρα, θα τα χαλάσω για ένα ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν μπορούμε να τα βρούμε εκεί πέρα. Και γιατί να μην τα βρει ο Μελισσανίδης με το Μαρινάκι, άμα είναι έτσι. Γιατί να μην τα βρει με το. Ναι, τώρα αυτό δεν θέλω να το πω στον αέρα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρουν εκείνες οι δουλειές. Οι άλλες. Έτσι δεν θέλω να αναφερθώ. Δηλαδή είναι πολλά τα άλλα τα μεγάλα. Ο Μελισσανίδης είναι καλός, είναι τίμιος άνθρωπος και σοβαρός. Όχι, δεν είναι τίμιος. Όχι, δεν είναι τίμιος, αλλά δεν παίζει. Πώς θα σε πω. Ωραία. Δεν θέλει την άλλη μέρα να. Αύριο. Ωραία, το κατάλαβα. Αύριο ξημερώνει μία μέρα για τον Άρη. Πιστεύεις ότι ο Καρυπίδης θα βάλει το 1-200, ναι ή όχι? Δεν με ενδιαφέρει ρε, αυτό. Το ξέρω ότι. Το ξέρω ότι... Όχι, ο Καρυπίδης Φράκο δεν έχει να τα πάρει τα λεφτά. Ο Καρυπίδης. Ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει. Από κάπου αλλού. Άκου. Ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να μου πεις τι πιστεύεις. Το ότι δεν σε ενδιαφέρει το κατανοώ. Ναι. Λες όχι. Έγινε. Σε φιλώ. Τα λοιπόν, λέμε. Και κάτι ακόμα μισό να τελειώσω. Ακούω. Που λέει ο Τζόρνταν, τον παραδέχομαι σε πολλά τον Τζόρνταν. Αλλά μερικές φορές όταν βάζει αυτή το παουξιμπιλίκι έτσι και το εγώ του, λίγο το ρημάζει το θέμα, έτσι. Πήγε για τον Μπερμπάτο. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν θέλω εγώ άλλο Μπερμπάτο. Έχω τον Αθανασιάδη. Είναι καλύτερος. Άκου λέει. Έτσι. Αν θα μου φέρεις ένα σέντερ φόρ, εγώ θέλω σε στυλ Μουσλίμοβιτς ή το Μίετσελ που είχαμε. Πάλι. Α, ωραίο. Φέρε μου ένα τέτοιο. Έτσι είναι ρε Ράτοπλε. Ή θα μιλάμε για μπάλα ή τι να του κάνω εγώ το Πεχταράς, ναι, εκεί που ήταν όταν ήταν. Φτάνει. Απλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου, καλή συνέχεια. Σ' ακούμε εδώ πέρα. Καλό να βράδυ στην Πτολεμαϊδα. Ωραίος. Επόμενος κύριος, καλημέρα. Έπεσε ο επόμενος. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Πέρα, Κωστή. Καλώς τον. Καλά είμαστε. Τι έπαθες, τι έχεις. Λίγο κρυωμένοι είμαστε. Τώρα πρόλαβες, κρύωσες. Τον άντρα. Έλα. Λοιπόν. Λέγε. Το θέμα ΕΠΟ ή το θέμα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ έχει μείνει ο Μελισσανίδης με τους Σαββίδη μαζί. Μάλιστα. Όχι, εγώ δεν λέω όχι, ο Αλαφούζος μένει μάλλον έξω. Αλλά λέω. Ο Αλαφούζος έκανε το δεύτερο λάθος μόνος του. Όχι, δεν έκανε λάθος. Ο Αλαφούζος πήγε στην ΕΠΟ και λέει ρε παιδιά, να μείνει ο Γκυρτζίκης, γιατί εγώ τι άλλο θα έχω του χρόνου. Άρα, μπράβο. Έκανε το λάθος. Το πρώτο λάθος είναι. Όχι, δεν έκανε λάθος. Έκανε μια κίνηση η οποία είναι λογική. Λογική γι' αυτό να. Στους άλλους δύο είναι λάθος. Εντάξει. Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, εγώ βλέπω του χρόνου τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Περισσότερο όμως βλέπω τον ΠΑΟΚ λόγω του ότι έχει κάποιους παίχτες, παίρνει και κάποιους παίχτες καλούς. Τι ομάδα είσαι εσύ, ΠΑΟΚ? Εγώ ΠΑΟΚ είμαι. ΠΑΟΚ. Λοιπόν, την ΑΕΚ δεν την πολύ βλέπω καλά. Άρα λες ότι αν ο Ολυμπιακός μπελεχτεί με Νόρουαν, με ΕΠΟ Χάνη, με ιστορίες, με αρκούδες, με 7, βλέπεις τον ΠΑΟΚ να το ξηκώνει το... Όχι, δίνω φοβορή τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το βάσμα, δίνω φοβορή τον ΠΑΟΚ. Τον Ολυμπιακό βλέπω ότι σφίγγει ο κλειός γύρω από το Μαρινάκι. Και βλέπει ο Μαρινάκι τι γίνεται και σου λέει ας την κάνω. Ναι, αυτό λέω. Φύγω. Λες λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο μπροστά από την ΑΕΚ και σε μπάλα και σε παρασκήνιο. Οπότε και... ναι, βάζει. Και σε παίχτες. Και σε παίχτες, ναι, σε υλικό, ναι. Εντάξει, φαίνεται, το είδαμε στα play-off, δεν το είδαμε. Κάτσε, δεν το είδαμε στα play-off. Έπινα λίγο νερό εμφιαλωμένο, φυσικά και το είδαμε. Φυσικά και το είδαμε. Άναμπραβο. Και βλέπω ότι με τις προσθήκες που γίνονται και θα γίνουν, η ομάδα θα αλλάξει ένα επίπεδο, θα έρθει ένα επίπεδο παραπάνω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Κατανοητός. Ο Άρης τώρα τι θα κάνει, θα τα βάλει τα 1-200. Θα σε πω τώρα. Ναι. Δεν μου λες, Κωστή μου. Ναι, ναι. Πριν από καιρό, ναι. Ο Καρυπίδης σε ποιο γήπεδο ήτανε? Πριν από καιρό, δηλαδή βοήθαμε λίγο έτσι για να... τέσσερις, πέντε μήνες. Σε στο ποιο... Παλατάκι δεν ήταν με τον Σαββίδη. Στο Παλατάκι τι έκανε? Δεν ήταν με τον Σαββίδη δίπλα, τα λέγανε, όταν ήταν στη Βέρεια. Ναι, όχι πριν... Έπαιρνε η Βέρεια τον Αμπντούν, πήρε τον Γεωργιάδη, ναι. Πήρε τον ένα, ναι. Πήρε τον άλλον. Ναι. Έτρεχα το χρήμα στη Βέρεια, τον βοηθούσε ο Σαββίδης τότε, ναι. Τότε. Δεν μου λες, ο Καρυπίδης. Ναι. Ο Ταλάκης από το Σαββίδη δίπλα. Ναι. Ποιανού βοήθεια ζήτησε? Ποιανού βοήθεια ζήτησε? Του Ολυμπιακού. Άνα μπράβο. Ας κάτσει τώρα να πάρει του Ολυμπιακού τα λεφτά, όπως έκανε και ο Ηρακλής. Ναι. Και ας βρει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ να το βάλει. Γιατί ο Άρης θα καταντήσει χειρότερα τον Ηρακλή. Άρα δεν τα βάζει αύριο. Ούτε μετά από 20 μέρες. Μάλιστα. Εγώ το βάζω στοίχημα, όποιος θέλει να το παίξουμε. Δηλαδή αύριο μια 300, εγώ πιστεύω ο Νίκταρες θα τον βοηθήσει. 300? Ναι. Όχι ένα 200 όμως.
Α, δηλαδή θα βάζουμε τιματικά τα λεφτά, δηλαδή 300 σήμερα. Αν βάλει αύριο 300 θα γελάει ο κόσμος. Είτε δεν βάλει καθόλου, είτε βάλει 300 θα γελάει ο κόσμος. Αν βάλει το ένα, αν βάλει τώρα 200 είναι όλα με λιγάλα. Ότι όλα με λιγάλα. Το μετά είναι 20. Έβαλες το ένα 200. Μετά που θα βρεις τα άλλα για τη συνέχεια. Βρε, ας βρει το ένα 200 και μετά τα άλλα εύκολα είναι. Εντάξει. Εντάξει. Διακανονισμοί, λοιπόν, αυτά, μάτς. Αυτά, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, ναι. Και θέλω να με σημαίνει να σε στείλω το φαξ, ναι. Με φαξ, ναι. Το χαρτί που σου είχα πει για τον Κόκκινο και για τον το Σαββίδη και τον πρόεδρο του Ηρακλή. Ναι. Αν με θυμάσαι ένα μεσημέρι που σε είχα πάρει. Ναι. Σε έκλεισε ο Κόκκινος τότε. Ναι, με έκλεισε. Γιατί δεν το πίστευε. Θέλω να στείλω το χαρτί, το χαρτί αυτό στα χέρια μου. Όχι, θα να φάει στείλω καμιά με φάξ. Γροφιά, να το δει. Ναι, ναι, ναι. Να το δει. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα το δει. Θα το δει. Λοιπόν, επόμενη γραμμή, μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ζήτησες. Σε ζήτησα. Είδες, γιατί η γνώμη σου είναι πολύ βαρένουσα, να πούμε. Είδες, μου βγήκα. Έτσι. Δεν αμάσουσες, το ξέρω. Τι έγινε τώρα. Έβαλες δίλημα. Κάνω ένα γκάλωπ και λέω. Άλλοι ρε εσύ καλοκαιριάτικα. Θες να τους βάλεις την πρίζα. Ας τους ρε τώρα που είναι όλοι χαρούμενοι. Ε, χαρούμενοι. Γιατί τους ανθρώπους και τον κόσμο που είναι χαρούμενος δεν συνέχεια να τον αναστατώνει. Έλα ρε μωρέ αυτό. Δεν έχεις τι να κάνεις βρε με τα ρούχα σου τρώγεσαι. Ρε. Έλα μωρέ, θα τα βάλει αύριο δικά σου τα λεφτά. Για πες. Θα τα βάλει. Θα τα βάλει. Ναι. Γιατί δεν τα έχει. Πόσα θα βάλει. Πόσα θα βάλει. 800 με κοντά στο εκατομμύριο. Βρε ένα 200 θα βάλει, τι 800. 800 με κοντά στο εκατομμύριο σου λέω. Μάλιστα. Και τα υπόλοιπα θα τα βάλει τμηματικά. Α, θα τα βάλει τμηματικά. Την τρίτη θα, ναι, την τρίτη θα ξαφνιστούν οι ποδοσφαιριστές. Mm. Και τελείωσε η ιστορία. Και αυτό είναι. Γιατί έχουν όλοι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν ο Άρης, επειδή και εσύ υποθετικά μιλάς, να μιλήσω και εγώ. Δεν τον θέλουνε ρε οι παοξίδες, τον φοβούνται τον Άρη. Βρε, εντάξει τώρα, εγώ δεν μιλάω, το θέλει στα πόδια του. Ούτε ο Σαββίδης το θέλει. Υποθετικά. Ναι. Μιλάω υποθετικά. Επειδή και εσύ μιλάς υποθετικά, θα κάνουμε υποθέσεις τώρα γιατί δεν μπορούμε ούτε να. Ούτε ο Σαββίδης τον θέλει στα πόδια του. 100% τι θα γίνει. Ναι. Και λέω εγώ τώρα, αν ο Άρης δεν είχε ένα παράγοντα τύπου Σαββίδη ή Μελισανίδη, ούτε Μαρινάκη. Και ας πούμε ότι είχε ένα παράγοντα τύπου Σπανό του Ατρομήτου. Ο Άρης. Ναι. Θα το διώχνανε οι οργανωμένοι το Σπανό. Άλλο, όχι, όχι, δεν πάω σε εκείνο το κομμάτι. Α, συγγνώμη, ναι. Κομμάτι. Ναι. Πάμε στο άλλο κομμάτι. Πού πιστεύεις ότι. Τι πιστεύεις ότι όλοι αυτοί θα λέγανε αύριο το πρωί, αν ο Άρης είχε ανέβει την Αλφα Εθνική, ας πούμε, νωρίτερα και δεν είχαμε το θέμα του Βιτάλ Σασούν. Ναι. Δηλαδή, αν ήταν τώρα, ας πούμε, θα τη Λάρισα, μετά από 3 χρόνια ξανά στην Αλφα κατηγορία. Τι θα λέγανε αυτοί σήμερα, πιστεύεις, το πρωί. Δεν θα τα χαρούμενοι. Δεν θα τα χαρούμενοι. Όχι. Και τώρα δεν είναι πάλι χαρούμενοι. Τώρα γιατί να μην είναι, τι να φοβηθούν. Τώρα. Αυτοί φοβούνται το κάσο που λέγεται κύπελο. Εγώ σου είπα. Εγώ το δήλωσα. Τους θέλω όλους τις πόλεις, ναι. Αγροτικό, Αστέρα, Ηρακλή και ΠΑΟΚ στον ίδιο όμιλο με μένα. Στο κύπελο. Ναι, 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 τους στέλνω στο κύπελο στον ίδιο όμιλο με εμένα. Φέτος, ναι. Ναι, φέτος, αγόρι μου. Εγώ θα ανέβω με τον Καρυπίδη. Ναι. Θα είμαι στη Β' Εθνική. Ναι. Έχω κλείσει τις συμφωνίες με τα γραφεία που έχω κλείσει. Ναι. Κρατάω προπονητή τον Αναστόπουλο που, ναι, κάποια στιγμή τον έχει κερδίσει, ας πούμε, ΠΑΟΚ με άλλες ομάδες. Αλλά πάντα τον κερδίζει δύσκολα. Ή κάποιες φορές δεν καταφέρει να τον κερδίσει. Πόσες φορές μπορεί να τον, λοιπόν, κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Αναστόπουλο. Τέλος πάντων, τον κέρδισε από τις 50-10. Δεν έχει σημασία. Κάποιος βγήκε κάποτε και σου έκανε ανάλυση με ποιες ομάδες όταν ήταν ο Αναστόπουλος ότι ο ΠΑΟΚ τον κέρδισε. Με κάτι Παναχαϊκές, με κάτι ΠΑΣ Γιάννενα, κάποια παιχνίδια κτλ. Θα είπε ένας ΠΑΟΚΣ κάποτε. Εγώ δεν αφισβητώ τον άνθρωπο. Έχει καλή μνήμη, το ψάξε και μπορεί να έχει απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό το θέμα μου τώρα. Mm. Λοιπόν, τους βάζεις τώρα καλοκαιριάτικα στην πρίζα με τον Ολυμπιακό. Εσύ πιστεύεις ότι ο Μαρινάκης, ο οποίος είχε κλεισμένο προπονητή, τον πρώην βοηθό του Μίτσελ, ότι ο Μαρινάκης θα χάσει την ΕΠΟ κατεβάζοντας τον Καλογιάννη πρόεδρο. Καλέ, έτσι λένε, ότι θα πάρουν την ΕΠΟ. Εγώ αυτά που λένε παοξίδες και εξίδες λέω. Ποιος θα την πάρει την ΕΠΟ, Μελισανίδη. Ναι, καλέ, με τον αυτόν ο Γραμμένος λέει θα την πάρει. Έτσι είπαν. Ποιος. Ο Γραμμένος. Ο Γραμμένος, ρε φίλε.
αν ο χοντρός, όπως το λένε όλοι, έδινε λεφτά στον άνθρωπο ο οποίος ήταν εδώ το αντίπαλο δέος του Γραμμένου, δεν θα προλάβει ο Γραμμένος να ξαναδεί την έψιμη Μακεδονία. Πλάκα με κάνεις τώρα. Επειδή δεν ασχολήθηκε, γιατί θα του λείψει του χοντρού, εσύ πιστεύεις, όπως το λέτε όλοι, εσείς οι έψωμοι όμορφοι και δεν μαζεύετε τα μανεκέν, ότι θα του λείψει η έψιμη Μακεδονία και δεν θα μπορέσει να ξαναβγάλει πρόεδρο στην ΕΠΟ δικό του. Έλα. Γιατί η Κέρκυρα τόσο άνετα την κατηγορία τη Β, εγώ δεν λέω κάτι πονηρό, άλλο λέω. Γιατί η Κέρκυρα τόσο άνετα και ο κύριος Καλογιάννης, πόσα χρόνια είναι ο κύριος Καλογιάννης πρόεδρος των ομάδων της Β Εθνικής, μπορείτε να μου πείτε κύριε Ραυτόπουλο. Μια εικοσαετία. Λοιπόν δεν τον έχει ρίξει κανένα τον κύριο Καλογιάννη. Εις βάρος του κυρίου Καλογιάννη κάποτε δεν είχαν ακουστεί ότι είχε μπει σε σκάνδαλα και δεν συμμαζεύεται. Ποιος δεν μπήκε. Λοιπόν, πώς γίνεται ένας πρόεδρος έκπτωτος, όπως τον αναφέρουν τον Κυρτζίκη, που τον κατηγορούν για διάφορα πράγματα, να συνεχίζει να είναι έκπτωτος, όταν το κράτος δεν μπορεί να προσβάλλει το αυτοδιοίκητο μια ΣΕΠΟ η οποία ανήκει στη FIFA. Και έχει γιο τώρα ο Θεοδωρίδης, τον αντιπρόεδρο της FIFA, και ο Μαρινάκης θα χάσει στην Ελλάδα την ΕΠΟ. Δηλαδή, τι όνειρα βλέπετε το καλοκαίρι, ρε παιδιά, που έχει 38-39 βαθμούς. Να την πάρει ποιος, ο καθαρός παράγοντας Μελισανίδης. Αφήστε, ο Σαββίλης είναι καθαρός παράγοντας. Δεν έχει κάνει καμιά βρωμιά ο άνθρωπος. Να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Μελισανίδης, ο καθαρός. Δηλαδή αγαπήσανε ξαφνικά οι παοξίδες στο Μελισανίδη. Τον καθαρό. Λίγα έχει κάνει η ΑΕΚ βάρος του ΠΑΟΚ. Πατρίδες ίδιες, ριζώματα, ναι, εκδιωγμοί, ποντιακός ελληνισμός. Ναι. Στο Παπατζηλίκη αυτό, ναι, μπορούμε να πουλήσουμε ό,τι πρόλογο θέλουμε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, άρα πουλάμε τον πρόλογο μας ενδιαφέρει. Δεν γίνεται ο Αλαφούζος να έχει στο Sky πριν ένα χρόνο μέτοχο το συγκεκριμένο άνθρωπο, το χοντρό, όπως το λέτε όλοι, με 25%. Δεν γίνεται στην πρωινή ζώνη του Sky όλοι οι δημοσιογράφοι να είναι φουλ Ολυμπιακοί και να διαβάζουν τελευταία την εφημερίδα την πράσινη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή δεν τα βλέπει κανείς αυτά. Δεν γίνεται να έρχονται οι αστυνομικοί που συνοδεύουν τον κύριο Μαρινάκη για να συλλάβουν τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Δεν γίνεται η εγκληματική οργάνωση, η οποία λέτε όλοι ότι υφίσταται, να μην έχει φτάσει μέχρι σήμερα στα δικαστήρια για να καθαρίσει η υπόθεση, όπως και τη δικιά μας εγκληματική οργάνωση. Δεν γίνεται σήμερα οι Εγγλέζοι να λένε 52% ναι, όταν έχει πάει ένας τιμένος δεμέκας νικητής και έχει δολοφονήσει μια συγκεκριμένη υπουργό, βουλευτή του Εργατικού Κόμματος. Για πέστε μου λίγο δηλαδή εσείς, είναι όλα τυχαία αυτά. Μάλιστα, κατανοητό. Πέστε μου κύριε Ραβδόπουλε, θέλω την απάντησή σας. Τα βλέπετε τυχαία τα γεγονότα. Μάλιστα, τέλος. Έχουν κάποιοι, δεν έχουν κάποια σειρά. Δεν έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Μάλιστα. Δηλαδή πιστεύετε ότι ο Μελισανίδης θα πάρει την ΕΠΟ τώρα. Εγώ. Τον Οκτώβριο. Καλά, οι παοξίδες, ναι, με τους αεξίδες μου το λένε. Και εγώ το πίστεψα. Γιατί να μην το πιστεύω. Να σας πω κάτι. Οι αεξίδες το πιστεύουν πιο πολύ. Οι παοξίδες δεν το πιστεύουν οι άνθρωποι. Έλα. Αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Έλα. Αλλά και αυτοί θα πρέπει να καταλάβουν ότι το πρώτο τρίτημα από τον Παναθηναϊκό το φάγανε στη Λυκοφιλία στον τελικό. Που ήρθε εδώ ο Ολυμπιακός, κάνανε τα όρια οι παοξίδες εις βάρος του Ολυμπιακού και πήγανε κάτω με μείον 6 ποδοσφαιριστές. Το κόλπο έπιασε, γιατί σας έχω πει, ο Παναθηναϊκός στα υπόγεια κινείται ως κορυφαία ομάδα. Είναι από τα χειρότερα σωματεία, αν όχι για μένα προσωπικά, το χειρότερο σωματείο. Αύριο βράδυ, αν δεν βάλει άλλο τα λεφτά, θα με πάρει τηλέφωνο. Βεβαίως θα σας πάρω τηλέφωνο, κύριε Αρτοβουλή. Δεν θα σας πάρω. Και θα σας πω ότι δεν τα έβαλε. Ποιο είναι το πρόβλημα δηλαδή. Και με 300 χιλιάρικα που λέτε εσείς ότι θα μπει. Να. Να πάρω τη δικιά σας άποψη. Η δικιά μου πληροφορία είναι. Ναι, τη δικιά σας πληροφορία. Εγώ τη σεβαστώ, την ασπάζω. Με 300 χιλιάρικα. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος μπορεί να έρθει. Ο Βιτάλ Σασούν, ας πούμε, εγώ σε Go. Ή ο κύριος Αρβανιτίδης, παράδειγμα, ο ιός. Ο οποίος μπορεί να βάλει πάνω από 300 χιλιάρικα και να πάρει τον Άρη. Τελείωσε. Γιατί δεν βγαίνει ο φίλος σας ο δημοσιογράφος. Ναι. Τον 4-6 να πει στον κόσμο του Άρη πώς παρέδωσε ο Βιτάλ Σασούν γόσε γκόν στον κύριο Καρυπίδη τον Άρη. Πήρε 750 χιλιάρικα από τον κύριο Καρυπίδη ή δεν τα πήρε.
Διάλειμμα. Εγώ θα βάλω αυτό το ερώτημα, κύριε Ραπτόπουλε. Μάλιστα, διάλειμμα. Τα πήρε ή δεν τα πήρε. Μπορεί να ξέρω, εγώ θα ρωτήσω σε έναν φίλο μου που τους ξέρει και τους δύο. Μάλιστα. Κωστά. Ναι, κυρία μου. Καλημέρα. Καλώς τον. Ο Χρήστος από την Αμφιάλη με Κωστά. Σε ζήτησα, ρε Χρήστο. Τι κάνεις. Τι κάνεις. Λοιπόν, για λέγε, στα ερωτήματα. Κωστά, εδώ στον Πειραιά είναι διαφορετικά τα βλέπουν τα πράγματα με τον Ολυμπιακό. Πώς τα βλέπουνε, για δώσε ένα στίγμα εκεί, γιατί εγώ είμαι μακριά. Το πρώτο που Κώστα, πολύ Ολυμπιακοί φίλοι μου και ανήψια μου κτλ. Παγώσανε καταρχήν Κώστα τα διαρκείας με αυτό που έγινε σήμερα. Τι, τα δώσανε. Δεν πήραν διαρκείας, ήταν να πάρουν διαρκείας και έχουν παγώσει. Μάλιστα. Και φοβηθήκανε, ας είναι και 100 ευρώ. Ας πούμε, έχω φίλους που μου λένε, κοίταξε να δεις, εμείς φοβηθήκανε τη δουλειά σου. Λέει, αν αυτός σηκωθεί να φύγει, τι να πάει να πάρουμε. Η αίσθηση είναι ότι αυτός φεύγει. Μπράβο. Ναι. Και δεν αγοράζουν διαρκείας. Να δεις, Κώστα, πόσα θα μείνουν απόλυτα. Διότι μεταγραφές δεν πάρουν. Αυτός φεύγει. Αυτός θα δώσει ακόμα να πουλήσει και το Φορτούνι. Θα πάρει και τα λεφτά όπως πήρε από ο Ρομπέρτο, θα σηκωθεί να φύγει, μεταγραφές δεν θα κάνει και ας λένε τώρα λόγια και Ολυμπιακός και Ολυμπιακός. Από την ώρα που ξεκίνησε η δικαιοσύνη και τον έχει στριμώξει λιγάκι και σηκωθεί και φύγει, από εκεί και πέρα τελειώσαν όλα, Κώστα. Μάλιστα. Εγώ δεν ακούω φανφάρες και αυτά και εκείνο θα κάνει. Η κοινή γνώμη του Ολυμπιακού, δηλαδή αυτοί που είναι φίλοι του Ολυμπιακού και δεν είναι αυτοί οι σαλιάριδες. Αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα πράγματα, έχουν μια εμπειρία, τι λένε, αυτό που λες εσύ. Κώστα, κοίταξε, το πρώτο που τους κακουφάνηκε πολύ Ολυμπιακοί, αν και πολλοί δεν πηγαίνανε το Σίλβα, ας πούμε. Δεν τους άρεσε αυτό που έγινε, που έφυγε. Δηλαδή, έφυγε και δεν πήρε κάποιο καλύτερο. Πήρε τώρα το βοηθό του Μίτσελ. Και ξέρεις τι γίνεται. Φεύγει ο προπονητής, δεν το διώχνει. Ναι, γιατί όμως, δεν ξέρεις τι έχει γίνει, Κώστα, το παρασκευαστικό. Ότι ο Σίλβα δεν μιλάει. Προσωπική λόγια και τα λοιπά, δεν ξέρεις τι έχει γίνει. Ναι. Πολλοί λένε ότι ίσως να ζήτησε και μεταγραφές, δεν του τις έδωσε τις μεταγραφές, δεν κάνω ρε φίλε μεταγραφές και φίλε πάω να φύγω. Έτσι. Πολλοί το υποστηρίζουν Ολυμπιακοί μέσα και δεν μιλάει ο άνθρωπος. Και κάποια στιγμή ο κόσμος θα βγει και στο προσωπική του σελίδα, θα βγει και θα πει έφυγε για αυτό το λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση για να μην φανερωθεί ο λόγος που έφυγε. Ναι. Ίσως και να ζήτησε μεταγραφές και ο άλλος είπε ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω μεταγραφές με αυτούς που έχουμε. Ναι. Ένας είναι ο λόγος αυτός. Ναι. Μετά, πέρυσι ένα, δεν βγήκε καθόλου ο Μαρινάκης να μιλήσει, τίποτα. Μια νέκρα τελείωσε. Προσέλαβε το βοηθό του Μίσιλ, έφυγε, πήγε στην Αυστρία, βρήκε την ομάδα. Τι κλίμα είναι εκεί, το κλίμα δεν είναι και τόσο καλό. Βλέπουν τώρα ήρθε ένας άλλος προπονητής, τι γίνεται εδώ πέρα. Καλύτερος δεν είναι. Βοηθός του γαμπρού, του Μίτσελ. Μπράβο. Ο Γκόμενος. Με και το αυτή το κολλημένο Κώστα, στο μάγουλο θα λες και είναι ο Ρίτς να πούμε. Ναι. Τα διαρκείας Κώστα στον Πειραιά παγώσανε. Έλα. Είναι φυσικό ρε Κώστα. Μάλιστα. Εγώ έχω 8-6 φίλους οι οποίοι ήδη είχαν λες, έπρεπε να είχαν πάρει. Άρα και εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι ο Ολυμπιακός περνάει σε μεταβατικό επίπεδο. Μπράβο, ναι, δεν πιστεύω δηλαδή θα κάνει. Ποιο βλέπεις να παίρνει τα ηνία τώρα. Όχι, όχι. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή Κώστα, ο μόνος που φαίνεται, όχι το. Ο μόνος ο ΙΑΕΚ. ΙΑΕΚ. Ναι. ΙΑΕΚ, μόνο αυτό βλέπω. Βλέπεις πιο δυνατή την ΑΕΚ. Ναι, δηλαδή από ό,τι φαίνεται ο Τίγρης που δίνει τα δόντια του πιο πολύ από το Σαββίδι. Τώρα αν την κάνει. Ο Ολυμπιακός ιστορικά. Εσύ τα είσαι και μεγαλύτερος, ναι. Θα θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, εγώ τον παρακολουθώ. Περνάει μια κρίση μετά το Γουλανδρή. Το 75 ναι. Εγκαταλείπει ο Γουλανδρή στον Ολυμπιακό. Ναι. Φεύγει και ο Πετρόπουλος. Το παίρνει το πρωτάθλημα. Το κύπελο το πήρε, αν δεν κάνω λάθος. Το πήρε και πήρε τον double τότε το 75 και περνάει ναι. Μετά μέχρι να έρθει ο Νταϊφάς ναι. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ του Μπάρλου Σαρώνου. Ναι, μετά είναι τα πέτρινα χρόνια για τον Ολυμπιακό. Μετά έρχεται τον Νταϊφάς, τα παίρνει και ο Βαρδινογιάννης δυνατός τα μοιράζονται, μεγάλες ομάδες και οι δύο. Ναι. Φεύγει μετά από εκεί, τραβάει να πούμε κοσκοτάδες, σαλιαρέδες κτλ. Μεταβατικό, το παίρνει ο ΠΑΟΚ, το παίρνει να πούμε ο Παναθηναϊκός, το παίρνει και η ΑΕΚ. Φεύγει μετά από εκεί, σταματάει να πούμε. Στον Κόκαλη, σπηδάει ο Κόκαλης κανονικά. Ναι. Φεύγει ο Κόκαλης, το παίρνει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Τώρα φεύγει ο Μαρινάκης και λες, το παίρνει η ΑΕΚ. Ναι. Εκεί βλέπεις τα πράγματα, μάλιστα. Εκεί βλέπω, Κώστα. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δηλαδή αντίπαλος για την ΑΕΚ αυτή ναι. Τη στιγμή. Ναι. Να πει ότι ξέρεις εγώ είμαι. Δεν υπάρχει. Αυτό μικραίνει πολύ τον ΠΑΟΚ που λες και το ναι, λένε. Ναι, πολύ το λένε. Ναι, Κώστα, έτσι πιστεύω. Δεν εκτιμάς ότι ο ΠΑΟΚ πάει κάτι μουλοχτά να κάνει. Μήπως την ναι, κάνει ναι, μουλοχτά. Μπράβο. Δεν βλέπω όμως να κάνει μεταγραφές μεγάλες. Κώστα, δεν που είναι κάνουν τη διαφορά. Ναι. Πήραν αυτόν τον εξτρέμ εκεί, τον Τζαλμάλ. Τέρμα δεν πήρανε. Σέντερ μπακ περιμένουμε. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα. Πρέπει ναι. Να δώσουμε. Αλλά λέμε μέχρι στιγμής. Αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής. Δεκάρι δεν πήρανε.
Σεντερφόρ, πάρει τον Περέρα, φέρουν δευτεράτζα χαμαλούκα του Κλάους. Δεν βλέπω, ας πούμε. Κώστα, ναι, εδώ Αθήνα και ο Πειραιάς. Αθήνα και ο Πειραιάς. Ακούγονται τώρα. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι μεγάλη πόλη, δεν είναι σαν την Αθήνα, ας πούμε. Ακούγονται τώρα, ας πούμε, βάζουν την ΑΕΚ μπροστά. Ακούγεται η ΑΕΚ, ακούγεται ο Μελισσανίδης. Και θέλει να φανεί, γιατί αν δεν κάνει πάλι τίποτα ο Μελισσανίδης, θα τον πνίξουν οι άλλοι, θα του πούνε ρε θέατρο, βγήκαμε. Ρε θέατρο, θα μας κάνεις αυτό. Σωστός. Δεν έκανες πάλι τίποτα. Τα λέμε, ωραίος. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Να είσαι γερός. Λοιπόν, ο ένας λέει, πάντρεψε τον παιδικό του φίλο και η γυναίκα του, του φίλου του, η κουμπάρα λέει. Ήθελε σόρια και καλά να με κάνει προξενείο με την κολλητή της, λέει. Εγώ την απέρριψα, λέει, με την πρώτη, γιατί έχω σοβαρή σχέση με μια Ρωσίδα και πρόκειται να την παντρευτώ. Περιμένω τη συμβουλή σου. Ρε στην κουμπάρα, τι κουφάρες, θα πας σε βάλουν, σε μπλέξουν τώρα αυτές εκεί πέρα. Ρωσίδα, Ρωσίδα. Θα λοιπόν θυμάει λίγο η μάνα σου. Ας της δώσεις λίγο ξύδι να πιει, να πούμε, τη μάνα σου. Πες, είδαμε και αυτοί που πήραν Ελληνίδες, τι χαΐρι είδανε, πες. Ο τάδε χώρισε, του άλλου του καβαλήθηκε, οι άλλοι δεν κάνει, έπαθε ψυχολογικά οι άλλοι. Βρες μια αυτή, τράβα πάρε αυτή που γουστάρεις εσύ, χέσε και τη μάνα σου, χέσε και την κουμπάρα. Αυτό σου λέω εγώ να κάνεις, να πούμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Κλείς το ράδιο, ρε ταγάρι. Φαντάζω τώρα ποιότητα 1 και 37 να ακούει καρά, να πούμε, στο σκυλάδικο. Κόμψε τώρα είναι τον Καραγκιόζη, να πούμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Γαβ, 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 ναι, ναι. Ξατώ, πατήρι μου, Κοτσό. Μανάξανα. Έλα, Νίκο μου. Τι μανάξανα. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι. Ξέρω δύο πράγματα. Ναι, Νίκο μου, ναι. Ότι λέτε εσείς να πούμε ποιος θα πάρει την ΕΠΟ και ποιος είναι και δεξιά και αριστερά. Ναι, Νίκο μου, ναι. Νομίζω εγώ ότι θα είναι το έργο πάλι το ίδιο, το έργο θα είναι. Πάλι. Σε τι απάνω. Ναι, ναι. Σε τι απάνω. Λέτε το ότι ο Μαρινάκη την κουπανάει από τον Πειραιά και πάει να πούμε παρουσιάζεται στην Αγγλία. Ναι. Όντως έτσι είναι, πάει στο γραφείο του, γιατί έχει πέσει ο Λίνο, έχει δικά του γραφεία και πολλά άλλα. Έχει πούμε τα βαπόρια του, έχει πούμε εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, όπως είναι ο πατέρας του, η μάνα του, εκεί πέρα και τα αδέρφια του είναι και στο Λονδίνο, όλοι στο Λονδίνο είναι. Ναι. Πάει εκεί πέρα στο Λονδίνο, να καθίσει εκεί πέρα ο άνθρωπος, αλλά ξεχάτε και κάτι άλλο. Ένας που αποφυλακίζεται, το πρόσφατο αποφυλακίζεται από τις φυλακές, έχει πούμε το 45% του μετόχου του Ολυμπιακού. Και έχει να πούμε τα μαγαζιά κάτω από το Καραϊσκάκι. Mm. Αυτός εκεί θα αναλαβαίνει τον Ολυμπιακό με συνεργασία του Κόκαλη. Ναι. Η ΕΠΟ, που λέει για την ΕΠΟ, πρόσφατα να πούμε ότι το συνέδριο που κάνανε, ένα συμβούλιο που κάνανε πρόσφατα μέρα μεσημέρι στην ΕΠΟ, που παρασταθήκαν όλοι που με όλη η χώρα της ΕΨΜΗ, πάνω σχάρη, Έψιμη Θεσσαλονίκη, Πάτρων και πολλά άλλα. Μάλιστα. Που περιφέρεται εκεί πέρα μέσα. Βγάλαμε μια απόφαση. Παρόν ήταν ο Μόραλης, ο δήμαρχος του Πειραιά, που δεν είναι δήμαρχος, είναι που μάλλον είναι δήμαρχος, τέλος πάντων. Και ένας, πούμε, ένας περιβόητος του Λούβαρης. Ναι. Ναι, κύριε μου. Νομίζω ότι αυτός ο κύριος κινεί τα νήματα όλων των εποχών. Ναι. Απλά να πούμε ο κόσμος, θα πάει το εύκολο παραμύθι ότι ο Ολυμπιακός πούμε είναι στο περιθώριο. Εδώ είναι το λάθος. Εδώ είναι το πούμε η τράπουλα που είναι σημαδημένη τράπουλα. Έτσι, απλά να πούμε το παιχνίδι πάει να παίρνει μια από την αρχή. Ο κόσμος του Ολυμπιακού νομίζω και καλά κάνει ο κόσμος του Ολυμπιακού που δεν παίρνει, γιατί και εκεί είναι πούμε άστα να πάνε εκεί πέρα. Ένα τον άλλο μαχαιρώνονται εκεί πέρα μέσα κοτσάκι πολύ καλά. Εκεί πέρα μέσα, άμα πας στο Πασαλιμάνι, και η κακότερη του Ολυμπιακού, πήγε καμιά φορά στη Λέσκη. Πήγατε καμιά φορά στη Λέσκη, κότσο μου. Εγώ στη Λέσκη δεν πήγα. Ναι, άμα πάτε καμιά ημέρα, καθίστε εκεί πέρα, μέρα νύχτα ζητάνε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι το βράδυ, μέχρι το πρωί θα είναι πούμε, μια παρέα. Ναι. Έχει πάνε το πρωί δεύτερη παρέα, μετά τρίτη παρέα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, μέχρι τα χαράμα την άλλη μέρα, ζητάνε για τον Ολυμπιακό. Mm. Έτσι, και και πολλά άλλα. Και βλέπουμε μια κατάσταση που θα είναι μια εκρηκτική κατάσταση. Η ΕΠΟ δηλαδή θα την πάρει πάλι ο Χοντρός. Αυτό λέει. Κοίτα, ναι, μένει και το Χοντρός, είπα πάλι. Πάει στο Λονδίνο να ξεκουραστεί. Ναι, μένει την Νότιχα. Συγγνώμη, την πήρε. Όντως την πήρε με προϋπόθεση ότι θα βγάλει ταλέντα και θα πάρει τον Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι. Έχουμε στη διάρκεια που λέτε εσείς για τον κύριο αυτό που είναι Σαββίδης. Πρώτα λέγει Σαββίδης. Καλά, τα είπαμε αυτά. Ιγνατίεβιτς, τα είπαμε. Σταμάτα, φίλε μου. Αυτή η καραμέλα θα σταματήσει. Λοιπόν, πρέπει να λέγεται Σαββίδης. Αφού γεννήθηκε εκεί πέρα, μεγάλωσε εκεί πέρα, πήγε φαντάζομαι, σπούδασε και πολλά άλλα έκανε. Ο πατέρας δεν λέγεται που είναι, και μάλλον όλοι εκεί πέρα, οικογενειακά εκεί πέρα είναι. Καλά. Λέτε ότι βγάλει 105 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα. Ναι.
και 105 εκατομμύρια. Όχι σε όλες τις επιχειρήσεις. Και, ξεχνάτε, ναι. ξεχνάτε εσείς που είμαι. Όχι στην Ελλάδα. Ναι. Όχι στην Ελλάδα. Φίλε, τα ευρώ, φίλε. Ναι, τα ευρώ, δεν λέτε. Έτσι, ξεχνάτε, φίλε μου, το Γιάννη το γνωρίζει το Γιάννη. Ο Γιάννης είναι πολύ, πολύ προχωρημένος ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Μου. Ναι. Γνωρίζει πώς ήρθε στην Ελλάδα αυτός ο κύριος. Μένα με τι ρούχα ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι, γνωρίζετε που είμαι αυτός ο άνθρωπος που τον έχει φέρει ο Παπαδόπουλος από την Προμαχώνα. Γνωρίζετε αυτός ο άνθρωπος πώς ήρθε στην Ελλάδα από διαμέσου του ελληνικού προξενείου. Δηλαδή το παραμύθι αυτό σταμάτησε το παραμύθι. Ο Θόδωρας, έχει δίκιο ο Θόδωρας που βγήκε και σε μίλησε πέντε πράγματα. Ναι. Έτσι, ξέρει να σου πω κάτι, ο Καρεπίνας ξέρει πολύ καλά με τον Αρβαντέχη που, και τον Μαρινόπουλο. Έχουν μια επιχείρηση που είναι το πουθενά. Τον άλλο μήνα ξεπαγώνει η αποχή των δικηγόρων. Ναι. Την άλλο μήνα, ξαναλέω, η αποχή των δικηγόρων ξεπαγώνει. Μάλιστα. Πάλι από την αρχή. Αυτός ο κύριος έχει πρόβλημα με τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Έτσι, αυτά τα πούμε τα σούπερ μάρκετ νομίζω πολύ καλά. Νίκο, μην κουράζεσαι. Εγώ έχω μια απορία. Πώς θα βάλει τα 300 χιλιάρικα και τα 500 και τώρα 200, αφού δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Ναι, μπράβο. Αφού δεν έχει φορολογική ενημερότητα, αφού το δίνει που μου αρβαντής, που λέτε που δεν δώσει φράγκο για το δουλειά, γιατί είναι που μαλωμένοι, είναι μαλωμένοι. Ναι. Πρέπει να του πάρει τα λεφτά, θέλει να του πάρει τα λεφτά, γιατί χωρίς κάτι χρήματα. Εντάξει. Απλά να πούμε ότι ο κόσμος του Πάου θα φάει μια τόσο μεγάλο πάρα. Θα φάει βαλούτα, μάλιστα. Τα λέμε, Νίκο. Θα φάει βαλούτα, θα φάει βαλούτα, λέει ο Νίκος. Επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς τώρα. Τι κάνεις? Παλεύω με τα κύματα, φίλε, καλά. Είμαι ένας φίλος παλιός που μ' ακούγεις παλιά και εσύ και ο Κόκκινος και όλοι. Λοιπόν, Εσύ που χάθηκες, δηλαδή. Που χάθηκα. Ναι. Κάνω κι εγώ ραδιόφωνο. Α, κάνεις και εσύ ραδιόφωνο. Πού είσαι? Χρόνια τώρα, Κατερίνη, στον Ράδιο Αλέξανδρος. Τι ώρες κάνεις? Έκανα κάθε μέρα, αλλά λόγω της δουλειάς τώρα, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Αυτό τώρα είναι τοπικό αυτό εκεί τώρα? Είναι δηλαδή τοπικό. Εμείς δεν το ακούμε εδώ. Μέσω ίντερνετ μπορεί να το ακούσετε. Άσε, ρεχές το ίντερνετ. Εγώ σου λέω την εμβέλεια. Όχι. Με το ίντερνετ μπορεί να ακούσεις. Να σε πω κάτι. Σαν την εμβέλεια δεν έχει. Αν και ο κομμουνιστής. Να σε πω κάτι, Κώστα. Μισό λεπτό. Αν και ο κομμουνιστής μου στέλνει μήνυμα, ο κομμουνιστής ο δικός μου, ο Χριστάκης, η εκπομπή ακούγεται ζωντανά στο rapto.gr. Επίσης βλέπετε την τελευταία μαρμίτα σε υψηλή ανάλυση την Κυριακή. Την Κυριακή θα κάνουμε την τελευταία μαρμίτα της σεζόν. Εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Ναι. Είμαστε τόσο γνωστοί στη Θεσσαλονίκη που έχουμε καιρό να κάνουμε ραδιοφωνο Θεσσαλονίκη. Και κανένας ιδιωτικός σταθμός δεν μας πρότεινε να μας πει, ρε παιδιά, ελάτε εδώ εσείς. Ποιος ιδιωτικός? Τώρα κάνεις ένα γκάλο που να κάνεις. Για σένα μιλάς. Και για μένα και για τον Αχιλέα Μανατζίδη. Δηλαδή εσύ περιμένεις τώρα να σε φωνάξουν στη Θεσσαλονίκη να κάνεις, μάλιστα. Βεβαίως. Επειδή έχεις επιτυχία στην Κατερίνη. Πολύ ωραία. Όχι, δεν έχω επιτυχία. Στη Θεσσαλονίκη είχα επιτυχία. Το αντιβάλλεις. Κοίταξε, με το ένα σταθμός ο οποίος δεν είχε το budget που υπήρχαν οι άλλοι σταθμοί τότε. Γιατί εμένα δεν θέλω να βγαίνουν αυτό που λένε τα παράπονα. Όχι, παράπονα δεν είναι, δεν είναι παράπονα. Εγώ είμαι καλά ευχαριστημένος εκεί που είναι. Ναι, όχι, άκου, δηλαδή. Μπορεί να δεν κοιμάσαι. Δεν μπορούμε να πληρώσουν εμένα και να φύγουν. Ωραία, μου άνθρωπε, μπορεί το βράδυ να κοιμάσαι και να σκέφτεσαι, ας πούμε, ότι μπορούσε να είσαι πουθενά πιο εντάξει. Μπορεί να. Ναι, κοίταξε να δει. Κάτι τέτοια μου λένε και εμένα, αλλά εγώ δεν τα λαμβάνω υπόψη μου. Δηλαδή, θα σου πω ποιο. Εγώ από ένα κανάλι τηλεοπτικό που δεν το ξέρει η μάνα του ή ο πατέρας του, το Eurobar, έφτασα να με ξέρουν στην Κρήτη, στην Αθήνα, ξέρω εγώ, και στο εξωτερικό. Με τη λογική τη δικιά σου, με τα χιλιάδες χτυπήματα στο ίντερνετ, θα πρέπει και εμένα να έρθει ένα κανάλι στην Αθήνα και να μου πει πάρε 10 χιλιάρικα. Έτσι να... πρέπει. Ρε φίλε, δεν γίνεται. Δεν είναι έτσι. Και να γλύψω εγώ το αφεντικό για να κάνω κουβές. Δεν είναι έτσι, φίλε. Ο Αμερικάνος λέει κουνήσου κι εσύ. Άκου να σου πω κάτι. Κάτσε, δεν είναι έτσι όπως τα λες. Δηλαδή εσύ θα πεις τώρα, εγώ είμαι η Βουγιουκλάκη, θα έρθει να με πάρει ο σκηνοθέτης. Ξέρεις η Βουγιουκλάκη από πόσα κρεβάτια πέρασε μέχρι να γίνει πρωταγωνίστρια? Άκου να σου πω. Όχι, άκου να σου πω. Δεν έχει άκου να σου πω. Ξέρεις η Βάνα Μπάρμπα από πόσα κρεβάτια πέρασε μέχρι να γίνει πρωταγωνίστρια? Όχι, άκου. Δεν πια περιμένω. Α, επειδή εμένα με ακούνε, ξέρω εγώ, πρέπει να με φωνάξει εμένα ο Κυριακού. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει. Ξέρεις πώς λειτουργούν, δεν μιλάω για σένα. Όχι, γενικά αυτό μιλά. Που λες εσύ, και εγώ το σκέφτηκα. Ναι. Αλλά λες ότι κουνήσου και εσύ, ρε Τσουβάλη. Κουνήσου. Ναι. Δηλαδή, χτύπα μια πόρτα, παρακάλα. Πες εδώ είμαι. Όχι, δεν παρακαλάω. Άμα δεν παρακαλάς, κάτσε, ρε φίλε. Η άλλη. Δεν είναι έτσι τώρα.
Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Άκου να σου πω κάτι. Τι άκου να με πεις. Αν εγώ ήμουν διοκτήτης ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Τι θα κάνεις δηλαδή. Λοιπόν, θα έπαιρνα άτομα τα οποία τα θεωρώ ηγετικές. Δηλαδή, πώς σου πω, αυτοί που είναι καλοί στο ραδιόφωνο. Ναι. Και δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος, καλλιεργημένος και. Παράδειγμα, εσένα. Παράδειγμα, παράδειγμα. Ναι, εσύ, ναι. Αν βάλω ένα δημοσιογράφο που κάνει το πρωί εκπομπή στο Μετρόπολης, ναι. Εγώ σε βρίσκω πολύ πιο καλύτερο και πιο πολύ ακροματικότητα από τους υποτιθέμενους καλλιεργημένους δημοσιογράφους. Όταν λες καλλιεργημένος. Και δεν το λέω για να σε κλείψω. Ναι. Όπως πουλάει και ο Μερίτσος, όπως πουλάει και κάποιοι άλλοι. Ναι, ρε παιδί μου, άλλο λέω εγώ τώρα. Ναι. Εγώ σου λέω ναι. Ότι με το σκεπτικό ναι. Το δικό σου. Ναι. Και τηλεοπτικά, αν θέλεις, θα πρέπει εμένα να με είχαν φωνάξει σε ένα κανάλι μεγάλο. Δεν έχω φωνάξει. Όχι, ποτέ. Πώς, δεν σου είπανε στα κανάλια που σε έχω δει μια και φορές. Εκεί στα μεγάλα. Φιλοξενούμε. Δεν μου είπαν πάρε 20.000 το μήνα, 10, 15. Εντάξει. Τι εντάξει. Στο θέμα είναι. Τι εντάξει. Φιλοξενούμενο σε λένε μια συνέντευξη, ωραία να μιλήσω. Είμαι ευγενής και θα μιλήσω. Συνήθως κάνουν εκπομπές. Δεν μιλώ για εσάς. Δεν μιλώ για εσάς. Ναι. Αυτοί που γλύφουν τα αφεντικά. Έτσι. Και αυτοί που είναι αρεστοί στα αφεντικά. Δεν μιλάω για σένα. Δεν μιλάω για το κόκκινο, δεν μιλάω για το. Τα αφεντικά. Άκουσα να δεις. Εγώ αφεντικό δεν έγινα. Αλλά τα αφεντικά. Είσαι αρεστός όταν μπορείς και δίνεις στην επιχείρηση λεφτά. Είσαι πολύτιμος. Άμα δεν είσαι πολύτιμος, το αφεντικό. Όχι. Για ποιο λόγο να σε. Εσύ δίνεις ακροματικότητα, φίλε. Μέσα από την ακροματικότητα. Ναι, φίλε, το αφεντικό το δικό μου, ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι. Το ξέρω. Ωραία, πολύ ωραία. Μπορεί, ας πούμε. Εγώ... Ναι, εντάξει. Μπορεί εγώ να του φέρνω κάποια χρήματα, να με δίνει εμένα αυτά που μου αναλογούν και να έχω μια καλή σχέση. Εάν εγώ δεν του είμαι χρήσιμος, γιατί να με κρατήσει, ρε φίλε. Τι να με κάνει. Σίγουρο, σίγουρο. Έτσι δεν είναι. Ναι, σίγουρο. Λοιπόν, λογικό δεν είναι. Δεν πρέπει να είμαι σωστός απέναντί του, να δίνω τη μάχη μου κάθε μέρα, αυτό προετοιμασμένος, αυτά, να φέρνω νούμερα, τα νούμερα να φέρουν χρήματα, να πληρωθούν και οι υπόλοιποι και οι άλλοι να φέρουν νούμερα, να πληρωθώ εγώ. Έτσι γίνεται στη δουλειά. Αλλά το να κάθομαι τώρα εγώ στο πάρκο το Αϊθαράπη. 47 χρονών άνθρωπος στα 48 και να λέω καλέ εγώ που είχα 800.000 χτυπήματα γιατί δεν ήρθε να με πάρει, δεν ήρθε να με πάρει και τι να κάνω, θα δουλέψω στα δικά μου, δεν με πήρε και δεν με έκανε και δεν με χαίστηκα. Και εσύ τώρα πρέπει να πας το βράδυ να κοιμηθείς και να πεις καλέ δεν με φώναξε και στο λέω πάλι από πολλά κρεβάτια πέρασε η Βουγιουκλάκη μέχρι να γίνει πρωταγωνίστρια. Ο Παπαμιχαήλ για να βγει πρωταγωνιστής από αυτόν τη Δέσποδε Διαμαντίδου. Μια φακλάνα 200 κιλά συγχωρεμένη, η οποία ήταν 15 χρόνια μεγαλύτερη. Τι να σε πω τώρα εδώ, ότι είσαι μπαγιάτης. Μπαγιάτης. Τι τέλος πάντων τώρα, τι περιμένει να σε πει. Έλα, τράβα, ξέρω εγώ, και γίνε πρωταγωνιστής. Δεν γίνεται έτσι. Ξέρουν οι ακροατές, κλείνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, σε παρακολουθώ και εσένα. Μη βγάζεις παράπονο, μη βγάζεις με θεσσαλονικιώτικη μύρλα, σε αδικήσανε, όχι. Όχι με αδικήσανε, δεν με προσέξανε, δεν με κάναν. Άστα αυτά. Δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Μια χαρά είμαι εκεί που είμαι. Ναι, εντάξει, ναι, αλλά σε βλέπω δεν με πήρανε, λες δεν με κάνανε. Και τι να κάνουμε, το ίδιο σκεπτικό κι άλλος να πει και εμένα δεν με πήρανε και έπρεπε να πάρω και εμένα και ένας πτυχιούχος να πει και εγώ γιατί να παίρνω 300 ευρώ, 400 που σπούδασα και ο κόλος μου έγινε, ξέρω εγώ, ένα με το χώμα. Και ο άλλος να είναι πολιτής πολύ καλός ή να έχει επιχείρηση, ξέρω εγώ, και να λέει γιατί δεν κινείται η αγορά. Δεν γίνεται έτσι. Μα θα μας πιάσει κατάδληψη, δηλαδή θα ακούμε Καζαντζίδη. Μην το κάνεις αυτό, μην ακούς Καζαντζίδη. Κατερίνη, ήρθα, δεν με βρήκες. Είχα έρθει εγώ στην Κατερίνη. Να έρθεις και να με ακούσεις καμιά φορά μέσω ίντερνετ, ραδιολέξαρος. 106 και 33. Να στείλω χαιρετισμούς σε όλους τους παλιούς ακροατές. Τι ώρα κάνεις εκπομπή, τι ώρα. Με 12 η ώρα το βράδυ. Τώρα έπρεπε να κάνεις. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Α, μόνο τρεις μέρες. Μάλιστα, yeah. Μάλιστα, μόνο τρεις μέρες. Δεν μου λες, με τι ασχολείσαι εσύ ακριβώς εκεί, το αντικείμενο ποιο είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Είναι. Παρακαλώ, εκπομπές. Κάτι ανάλογο σε και σένα. Έχει μπάλα μέσα, έχει πολιτική όχι, μέσα. Όχι, όχι. Όχι, τι. Κύριο σεξ. Σεξ. Mm. Τι σεξ δηλαδή. Τα πάντα. Κάνετε σεξ την ώρα της εκπομπής. Όχι. Όχι. Δίνετε συμβουλές ερωτικές. Γενικά. Τι σεξ, βάλε με στο παιχνίδι να καταλάβω. Δηλαδή, μεταξύ, γίνεται τα πάντα, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Πες κάτι να βάλω να μπω στο παιχνίδι, δηλαδή. Κατά πώς το πέος ικανοποιεί σεξουαλικά μια γυναίκα. Το πέος. Τι θέλει η εκπομπή, άμα το πέος είναι σκληρό και μεγάλο, την ικανοποιεί. Τέτοια θέματα. Ναι. Τέτοια θέματα. Και διάφορα άλλα. Α, ωραία. Κοινωνικά. Κάνανε καθηγητή, κάνα γιατρό, έχει βγάλει, ξέρω εγώ. Εγώ τα λέω. Βρεάσαι εσύ τα λε, κάνα ειδικευμένο, βγάζει εκεί πέρα. Όχι. Ή μόνο. Με τις εμπειρίες των ακροατών. Δηλαδή ναι. Δεν έχεις βγάλει έναν, ξέρω εγώ, σεξίατρο, ας πούμε, και τα λοιπά να μιλήσεις για να όχι. Κάνει. Όχι. Αυτά που έκανα το 89
Και συνεχίζω και τα κάνω ακόμα και τώρα. Ωραίος. Έχεις ανταπόκριση, φαντάζομαι. Έχω. Γυναικείο κοινό, έχεις γυναικείο κοινό. Στην επαρχία όχι. Φοβούνται μην τις ακούσουν, ξέρω εγώ, και τις... Ναι, ναι, αυτό είναι ένα ταμπού, να πούμε. Είναι ταμπού αυτό. Έγινε, ρε. Έγινε, χαιρετισμούς όλους. Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, μηνύματα. Ποια play-off που ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, τα φιλικά παιχνίδια, λέει, 7-48 και τις μεταγραφές κάνει ο ΠΑΟΚ τον Τζαμάλ, λέει, και κάτι παίκτες, λέει, που ούτε η μάνα τους, λέει, τους ξέρει. Λέω 7-48. Καλέ, λέει, αν δεν έχει να τα βάλει τα λεφτά ο Καρυπίδης, εμείς θα ανοίξουμε την τράπεζα και την Κυριακή. Κοροϊδεύει ο φίλος. Ραπτόπουλε, πες το μαλάτο, λέει, ότι ο Κυρτζίκης έβαζε τους διαιτητές για να νικάει ο Γαύρος με τη βοήθεια της διαιτησίας και πόσο τους πονάει όταν η ΑΕΚ κερδίζει. Μάλιστα. Ραπτό, θα σου το πω με ονόματα ελληνικών ταινιών που γουστάρεις. Ο ΠΑΟΚ έχει χορτάσει από Διανέλους και Δέσποινες Στυλιανοπούλους. Θέλει παίκτη τύπου Μέμα Σταθοπούλου, λέει ο αναρχητής. Κρύα ήταν και η Σταθοπούλου, μωρέ. Τα έχει και με τον άλλο τον κρύο, πώς το λέγανε, ρε. Πώς το λέγανε με την ελιά και την περούκα που ήταν γαμότο, ρε, τον ξεχνάω, ρε. Που έπαιζε, να πούμε, τον δικηγόρο Καρνέζη που έκανε και τον δημοσιογράφο Μαρτέλη, ρε. Αμά, ρε, πώς το λέγανε, ρε. Δυο κρύοι ήταν και οι δύο. Ωραία κοπέλα η Σταθοπούλου, η Μέμα. Κρύα όμως, ρε φίλε, έφυγε και νέα. Πώς το λέγανε, ρε γαμότο, το ξεχνάω, ρε γαμότο. Πού κόλλησε το μυαλό μου, ρε. Πώς το λέγανε, ρε γαμότο. Το ξέχασα. Το ξέχασα. Κρύα, ρε ηθοποιός, ρε. Κρύα ηθοποιός. Ωραία κούκλα ήταν. Κρύα, ρε πούτι. Τι να σε πω, ρε. Τέλος πάντων. Πάμε για ύπνο. Σήμερα Χιλιτίδης δεν είναι, έχει ρεπό. Λοιπόν, το Σαμλίδι και το Σερσέμι. Από πού είναι η καταγωγή σου, Σερσέμις? Δεν σ' ακούω. Από πού είναι? Αρέθουσα. Ασπροβάλτα είσαι, ρε. Μάλιστα. Καθηγητής έδεσα. Ο Θάνος Λιβαδίτης. Άρε καθηγητάρα. Ο Θάνος Λιβαδίτης. Τι κρύος ηθοποιός, ρε. Αυτός και ο Δημήτρης Μιράτ. Τι κρύοι άνθρωποι, ρε φίλε. Πα, 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 πα. Για κινηματόγραφο ελληνικό θα μιλήσουμε άλλη φορά. Λοιπόν, αύριο το μεσημέρι. Τα σπουδαία για τον Άρη. Περιμένουμε εξελιξάρες. Τα λέμε για χαρά. Ξάρες. 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 Τα λέμε για χαρά.